Έλα, εδώ έχουμε υψηλούς καλεσμένους τώρα. Δεν είναι να βρίζουμε. Θα το μπάσιμο της εκπομπής. Καλησπερίζουμε και έχουμε την ευχάριστη. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε παρέα τους ανθρώπους, κάποιους από τους ανθρώπους, γιατί δεν είναι ένας, δεν είναι δύο. Γενικά υπάρχει μια κοινή προσπάθεια, μια ομάδα ατόμων, μια κοινή προσπάθεια. Να είναι παρέα μας ο Αβραμίδης Νίκος. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα παιδιά. Ο Κίμωνας Βενέρης. Εντάξει, τώρα μπερδεύομαι και εγώ λίγο πληθυντικό, λίγο ελληνικό, έτσι κι αλλιώς θεωρώ φίλους εγώ. Στον ελληνικό θα μιλάμε. Καλησπέρα και από μένα. Καλεσμένους επίσης και τη Θεοδώρα και τη Ρενάτα μαζί μας. Τα μηνυματάκια σας στη φόρμα του K13 Radio, αν δουλεύει ελπίζω να μην πέσει πάλι. Εννοείται ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Οι φίλοι μας ήρθαν εδώ μετά τα προχθεσινά τα γεγονότα, που εντάξει, έτσι κι αλλιώς τα ξέρετε, το γεγονός, μάλλον όχι τα γεγονότα, το γεγονός, το σημαδιακό θέλω να πιστεύω. Να είναι παρέα μας, να συζητήσουμε άνετα, χαλαρά. Τις ερωτήσεις σας λες και ήσασταν μπροστά. Έχουν πάρει ήδη μπλοκάκι, στυλό κτλ. Ματάκια. Και είναι με το μάτι ανοιχτό. Απήκω εδώ να μας απαντήσουν ό,τι ερώτηση έχουμε, γιατί και εγώ έχω ερωτήσεις. Αλλά πιστεύω σήμερα το απόγευμα θα είναι δικό σας. Τις κλασικές ερωτήσεις που είναι και το πώς και το γιατί μπορώ να τα ρωτήσω κι εγώ, αλλά και κάποιες περισσότερο ψαγμένες και κάπως περισσότερο ψαγμένα πράγματα, νομίζω ότι είσαστε εις θέση κι εσείς. Ένα άλλο ωραίο απόγευμα του Δυνατά και Παναθηναϊκά, 12-12 του. Συνεχίζουμε, προχωράμε. Και εγώ έχω να πω δύο πραγματάκια προσωπικά. Εννοείται ότι είμαι και μέλος του Πάνκι και το έζησα από κοντά. Όταν ξεκινήσαμε και γράφτηκα και εγώ σαν μέλος του Πάνκι, δεν ήξερα ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε τέτοιο. Δεν ήξερα, όχι δεν πίστευα, δεν ήξερα. Και με την καλή έννοια δεν φανταζόμουν ότι μπορούσαμε να ζήσουμε ένα τέτοιο όνειρο όπως ζήσαμε προχτές. Όνειρο και όχι ουτοπία, όπως είπε και ο πρόεδρος ο Θοδωρής, ο Μαραγκουδάκης. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που συμμετείχα και εγώ και ήμουν μπροστά σε αυτό το γεγονός, το κοσμοϊστορικό. Όταν έχουμε να κάνουμε με απλό κόσμο του Παναθηναϊκού, δεν έχουμε με ανθρώπους επαγγελματίες, έχουμε να κάνουμε με απλό κόσμο του Παναθηναϊκού, οι οποίοι είναι άλλοι σε πέταλα, άλλοι σε κεντρικές θύρες, άλλοι στα μπάσκετ, άλλοι στους ερασιτέχνες κτλ. Δεν είναι τίποτα κουστούμάτι. Και όλοι μαζί, παρέα και βοηθώντας ένας τον άλλο, φτάσανε σε αυτό το. Φτάσαν και φτιάξαν αυτό το πράγμα, το οποίο το είδατε και εσείς, το χαρήκατε, ονειρευτήκατε. Θα τους αφήσω να πούνε και αυτοί δύο πραγματάκια. Εγώ, επειδή έχω ταλαιπωρηθεί, είχα και έχω ταλαιπωρηθεί αφάνταστα από το γήπεδο, ειδικά στις εκπομπές μας που κάνουμε κάθε εβδομάδα, προσπαθώ όσο και λιγότερα να λέω. Ήμουν από αυτούς που πίστεψα σε διάφορα project, που κρέμασα πανό, που κρεμάστηκα από πολυκατοικίες, που πήρα φωτογραφίες από θεμέλια. Πού, έφτασε στα όρια του γραφικού. Και πλέον, αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Είμαστε πάρα πολύ κοντά και είμαστε και όπως το θέλουμε. Ούτε βοτανικούς, ούτε κορμοράνους, ούτε γήπεδα στο Άκα με βυθισμένους τους στίβους κτλ. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να πραγματοποιηθεί. Το κάτι τι θέλει θα μας τα πούνε τώρα. Λοιπόν, σας αφήνω να μην πολυλογούμε εμείς. Εδώ είναι άλλοι οι καλεσμένοι μας. Λοιπόν, μπαίνω με την εξής ερώτηση, ρωτώντας το απλό. Πιστεύετε ότι είμαστε κοντά, Νίκο Κίμωνα, ότι είμαστε κοντά στο να γίνει? Μπορεί να γίνει, είμαστε κοντά. Το όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα? Καταρχήν, καλησπέρα και από μένα. Να πούμε ότι είναι τουλάχιστον εφικτό και υλοποιήσιμο. Ξεκινάμε σε αυτή τη βάση. Αυτή είναι η αρχή μας. Παρουσιάσαμε προχθές ένα σχέδιο που αφορά την φυσική μας έδρα, την κατασκευή νέου γηπέδου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, το οποίο είναι και εφικτό και υλοποιήσιμο. Το αν είμαστε κοντά ή μακριά είναι κάτι το οποίο είναι νωρίς να το πούμε. Σίγουρα όλα εξαρτώνται από τον κόσμο να το πιστέψει και με τον κόσμο μαζί μας δεν έχουμε φοβηθούμε τίποτα. Θεωρώ δεδομένο ότι σύντομα θα είναι και πραγματικότητα. Κίμωνα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι
παρουσιάστηκε ένα σχέδιο, έγινε μια προσπάθεια, αλλά δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία αυτό, τόσο, όσο το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αυτή η ιδέα βασίζεται στον κόσμο. Ο κόσμος είναι αυτός που θα τη στηρίξει, θα την τραβήξει, θα την φτάσει μέχρι το τέλος, αυτό που ελπίζουμε όλοι. Δεν ξέρω αν έχει συνηθίσει, δεν ξέρω αν έχει ακούσει και άλλες εκπομπές. Ναι. Έχουμε μια ιδιαίτερη εδώ κατάσταση που γενικά κάποια πραγματάκια όταν υπάρχει αντίλογος, ναι. Με την καλή έννοια εννοείται και πώς το λένε, γόνιμος διάλογος που μπορεί να γίνει, γίνεται. Και εδώ Κίμωνα και σαν δυνατά Παναθηναϊκά και σαν Μόρτη, σε ενημερώνω ότι τον κόσμο του Παναθηναϊκού δεν το βλέπω πάρα πολύ ζωντανό. Δεν βλέπω να έχει παλμό στη φλεβίτσα του. Θα σου πω. Εγώ αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να καταφέρουμε να οπτικοποιήσουμε αυτήν την ιδέα. Να καταλάβει ο κόσμος, να νιώσει, να ξυπνήσει ουσιαστικά και να καταλάβει ότι ένα τέτοιο σχέδιο τόσα χρόνια που μας λέγανε για διάφορες άλλες περιπτώσεις, έτσι, ότι αυτό το project είναι πλήρως υλοποιήσιμο. Αυτό δείξαμε, πρέπει να το πιστέψει ο κόσμος. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό από εδώ και πέρα. Να το στηρίξει και να το πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Δεν είναι ούτε η προσπάθεια, ούτε το τι έγινε, ούτε πώς έγινε κτλ. Είναι το από εδώ και πέρα, είναι στα χέρια του κόσμου. Εγώ πιστεύω στον κόσμο του Παναθηναϊκού πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ο ταλαιπωρημένος κόσμος της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια από τα σύριαλ του γηπεδικού, αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεται ότι το όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Έτσι. Κατά την προσωπική μου άποψη, δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος να μην αποκτήσει ο Παναθηναϊκός γήπεδο στη φυσική του έδρα, που είναι λεωφόρος. Κάτι που κάνουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί έπρεπε ο Παναθηναϊκός να απομακρυνθεί, να πάει στο Βοτανικό, στο Ελληνικό, από εδώ και από εκεί. Και να σύρουν όλα αυτά τα χρόνια και να μείνει χωρίς έδρα. Σε μια εποχή που ομάδες χωρίς έσοδα πλέον δεν υφίσταται. Δυστυχώς. Σκεφτείτε το σενάριο, το έλεγα και προχθές σε ένα σταθμό. Οι ακατανόμαστοι στον Πειραιά να τους είχε ζητηθεί να κάνουν έδρα στο Σχιστό ή στο Πέραμα. Γιατί θα υπήρχε, ας πούμε, μια έκταση 50 στρεμμάτων, η οποία θα έπρεπε να αναβαθμιστεί με το γήπεδο των ακατανόμαστων. Αντιλαμβάνεστε τι θα έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο είναι υλοποιήσιμο. Είμαστε στην αρχή, κάναμε το πρώτο βήμα για το όνειρο, όπως είπαμε και προχθές. Και σιγά σιγά και με τη στήριξη του κόσμου, είναι πολύ σημαντικό, το λέμε και το ξαναλέμε. Τη στήριξη του κόσμου. Εμείς απευθυνόμαστε στον κόσμο. Ούτε σε επενδυτές, ούτε σε επιχειρηματίες, ούτε τίποτα. Το πρώτο ξεκίνημα γίνεται από τον κόσμο. Και πιστεύω ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί, αυτό φαίνεται τουλάχιστον από τα μηνύματα που παίρνουμε και στο κίνημα, από την αρχή της προσπάθειας, αλλά ειδικότερα τώρα που το παρουσιάσαμε και το είδανε. Έτσι, που η έμπνευση του Κίμωνα ήταν κάτι το οποίο φαίνεται ότι μπορεί να υλοποιηθεί, δεν το περίμενε κανένας. Ακόμα και οι δικοί μας άνθρωποι πιστεύαν ότι αυτό το οποίο θα συζητούσαμε θα ήταν κάτι πολύ δύσκολο τεχνικά κτλ. Βλέπουν ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει εκεί που είναι και σήμερα το γήπεδό μας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, πουθενά αλλού. Παίρνουμε μηνυματάκια. Όσο καλύτερα τις ερωτήσεις δομημένα, ούτως ώστε να μην πεταχτεί στο κάλαθο, γιατί έχουμε ένα καλάθι το οποίο κοντεύει να την κάρει. Ευχαριστούμε καταρχήν όλους για τα μηνύματα τέτοια. Τέτοια ανταπόκριση είχα καιρό να δω από τις εκπομπές με Ντόκεν και τα λοιπά. Σωστά στα ελληνικά τις ερωτήσεις, κάτι το διαφορετικό για να μπορούσαν να απαντηθούν σε λιγάκι όσο κάνουμε εδώ μια πρώτη συζητησούλα. Μετά το τραγουδάκι θα βάλουμε ένα τραγουδάκι σε ένα διάλειμμα και μετά θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις. Όσο πιο επίκαιρες και εύστοχες είναι, τόσο πιο καλά. Νίκο, καταρχήν, γιατί δεν ήθελα να σε διακόψω. Είμαστε εδώ, κάνουμε. Εντάξει, δεν διακόπτουμε. Προσπαθούμε ένα στον άλλο να έχει ο καθένα τη ροή του λόγου του. Εγώ φαντάζομαι τι θα γινόταν με τους κάτω, τους στο επίνιο, τι θα γινόταν. Εγώ θέλω όμως να μου πεις τα δεδομένα, αν είχαν την ίδια διοικητική κατάσταση, την ίδια διοικητική, το ίδιο διοικητικό παρελθόν να τους τρώει 30 χρόνια, αν είχαν τα ίδια δεδομένα και τα ίδια σταθμά. Με εμάς. Αν μου πεις ότι είχαν τα ίδια πράγματα, είχαν περάσει 30 χρόνια βαρδινογιανισμό, έναν άλλο βαρδινογιανισμό, ένα άλλο όνομα, ή αν μου πεις ότι ήταν σε αυτή την
αυτές στηριχθήκαν σε αυτές τις φούσκες που ήταν τόσα χρόνια, εγώ θα σου πω ότι τέτοια θα παθαίναν και αυτοί. Εγώ του κόσμου του Παναθηναϊκού του δίνω μόνο αυτό το μεγάλο, τη μεγάλη δικαιολογία, ότι έχουν περάσει Σαρακίνη και Βενετσιάνη από πάνω του. Έχει περάσει αυτή η οικογένεια και δεν έχει αφήσει τίποτα. Έχει ξεγελαστεί τότε που δεν λέω εγώ το σκύλο με τα λουκάνικα από κάποιους με πουρα και τα λοιπά, οι οποίοι δεν ξέρω τώρα που είναι, και ο κόσμος δεν πιστεύει κανένα. Και ερχόμαστε λοιπόν μέσα στο σκοτάδι εμείς, εσείς και εμείς σαν Θήρα 13, σαν Κέντ 13 Radio, σαν Πάνκι, οποιοδήποτε είμαστε ακόμα στις επάλξεις, και ανάβουμε το σπίρτο που θα ανάψει τη φλόγα, τη μεγάλη. Βλέπουν το φως ο κόσμος και όπως είπες και εσύ, πιστεύεις και θέλεις ότι πρέπει να έρθει ο κόσμος κοντά. Αυτό είναι το όλο θέμα, να έρθει ο κόσμος κοντά. Και ουσιαστικά, όταν λες με τη στήριξη του κόσμου, δεν εννοείται, πιστεύω, και οι δύο που είπατε τώρα, ότι άντε ρε παιδιά, πιάστε μια πέτρα να το χτίσουμε, ή άντε ρε παιδιά, πιάστε μια πέτρα να πάμε να τη ρίξουμε στη Βουλή, να καεί το Γκαλομπού η Βουλή. Όχι, δεν είπαμε τέτοιο πράγμα εμείς. Εννοούμε ότι άντε ρε παιδιά, ελάτε ένα απογευματάκι της Τετάρτης ή λίγο πριν από έναν αγώνα, και ειδικά όταν μπαίνουν και κάποια γραφεία, γραφτείτε στο Παναθηναϊκό κίνημα, βοηθήστε, και αν μη τι άλλο, αν λοιπόν δεν μπορείτε να κάνετε όλα αυτά, έρχονται οι εκλογές, ακούστε το τι λέει το Πάνκι, αξιολογήστε το, αν πιστεύετε εσείς ότι είναι κάτι που, το οποίο δεν σας καλύπτει, ok, αν πιστεύετε όμως ότι αυτό σας καλύπτει, κάντε την κίνηση και ψηφίστε το. Ανεξάρτητα από το θέμα των εκλογών, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι η παρουσίαση έχει προεκλογικό χαρακτήρα. Σωστό. Είναι κάτι το οποίο το δουλεύει και ο Κίμωνας και η υπόλοιπη ομάδα των παιδιών τουλάχιστον 1-1,5 χρόνο. Απλά θέλαμε όταν το παρουσιάσουμε να είναι στο 100%, να μην υπάρχουν εκκρεμότητες και αδυναμίες. Και ο λόγος, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι ότι μας περιμέναν πολύ στη γωνία και περιμέναν και τις εκκρεμότητες και τις αδυναμίες για να δημιουργήσουν μια πλασματική εικόνα αυτού που παρουσιάσαμε. Όταν λέμε λοιπόν ο κόσμος να το στηρίξει, και όταν λέμε ο κόσμος του Παναθηναϊκού, ο εκατομμύρια κόσμος του Παναθηναϊκού, έτσι. Ανεξάρτητα αν θα στηρίξουν ή αν θα γραφτούν στο κίνημα, που πολλά από αυτά τα παιδιά και από την περιφέρεια και από το λεκανοπέδιο έχουν γραφτεί και έχουν στηρίξει και τις εκδηλώσεις μας και όλους εμάς, έτσι. Είναι σημαντικό ο κόσμος εκεί που βρίσκεται. Στην Καβάλα, στην Αλεξανδρούπολη, στην Κρήτη, στην Πάτρα, σε μικρότερες περιφέρειες, σε μικρότερα χωριά κτλ. Έτσι, εκεί που χτυπάει η καρδιά του Παναθηναϊκού. Στο διπλανό τους, παιδιά, γήπεδο στη Λεωφόρο. Έτσι. Στη Λεωφόρο, γήπεδο Παναθηναϊκέ. Αυτό που ακούμε, που από προχθές πρέπει να το ακούμε πολύ πιο δυνατά. Παντού. Έτσι. Για να το ακούσουν και αυτοί που πρέπει να το ακούσουν. Όχι μόνο εμείς. Αυτοί που πρέπει. Η πολιτεία, ο Δήμος, τα Υπουργεία. Έτσι. Καλώς ή κακώς, για να γίνει ένα γήπεδο χρειάζεται πολιτική βούληση. Θα φέρω σε παράδειγμα λοιπόν την περίπτωση ΣΑΕΚ. Δείτε την περίπτωση ΣΑΕΚ πριν κάποια χρόνια. Εκεί δεν υπήρχαν κορμοράνοι, υπήρχαν δήμοι, υπήρχαν φαρισαίοι, παρόμοιοι ακριβώς. Λοιπόν, δεν προχώρησε τίποτα. Τραβήξαν και το δικό του γολγοθάκι αυτή. Γκρεμίστηκε και έμεινε η Αεκούλα χωρίς γήπεδο. Να κατουράνε τα σκυλάκια. Μπράβο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μια ισχυρή διοίκηση. Μπήκε μπροστά, λυθήκαν τα πάντα. Παλαμάκια στα δημοτικά συμβούλια. Ο κόσμος από κοντά. Και η ΑΕΚ σε ένα, σε δύο, σε τρία χρόνια θα έχει το γήπεδο της. Κάπως έτσι πρέπει να κινηθούμε κι εμείς. Λείπει, εγώ αμέσως θα πω με τον κόσμο θα είμαι, με τις απλές ερωτήσεις μέχρι να διαβάσουμε. Λείπει προς το παρόν, σήμερα που μιλάμε 12-12, ο άνθρωπος πάνω στο ασφράλογο βέβαια. Λείπει αυτό το μεγάλο συστατικό. Δεν είναι μόνο τα παλαμάκια τα λοιπά, όλα αυτά ήρθαν όταν ήρθε ο Ελσίντ εκεί. Και για όσους δεν το ξέρουν, είναι ο άνθρωπος πάνω στο ασφράλογο, που μπορεί να ήταν και πεθαμένος, αλλά όλοι το χειροκροτάγανε. Αυτός είναι ο Ελσίντ. Με εμάς τι γίνεται? Νομίζω ότι η παρουσίαση έγινε και αυτόν τον λόγο, ας πούμε, γιατί να αποτελέσει κίνητρο για κάποιους ανθρώπους να καταλάβουν και αυτό το project και να το να το υποστηρίξουν. Να το υποστηρίξουν, οικονομικά, να το υποστηρίξουν, έτσι. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο περνάει από το δικό μας χέρι. Εμείς θεωρώ ότι αυτό μπορούσαμε να κάνουμε, το έχουμε κάνει. Από εκεί και πέρα, κάποιοι άνθρωποι να πάρουν πρωτοβουλία και να δείξουν ενδιαφέρον γι' αυτό. Ουσιαστικά ανάψαμε με το σπίτι τη φλόγα. Ακριβώς. Με το σπίτι τη φλόγα, το οποίο δεν είναι βέβαια. Μακάρι να είχαμε και τη δυνατότητα να το φτιάξουμε και μόνοι μας. Αλλά δυστυχώς. Ναι. Μην νομίζω να πω κάτι
κάτι συναισθηματικό. Βλέπουμε κάτι ασπρόμαυρες φωτογραφίες με κάτι παπάδες και με κάτι σκαλοσιές και κάτι τέτοια πράγματα. Αυτά τότε. Μην νομίζω ότι ήταν κάτι. Ότι ήταν, εντάξει, ήταν πιο εύκολο. Το ότι είπαμε δεν ήταν το σκύλο με τα λουκάνικα, κανείς δεν διαφερόταν, έκτιζε στη μέση της Κηφισίας ξαφνικά. Αλλά μην νομίζω ότι ήταν και εύκολο όταν τα παιδιά τους πεινάγανε τη δεκαετία του 30, του 40, του παππού μου κτλ. Που το θυμάμαι, μου λέει, ότι ήταν εύκολα να σταματήσει και να πάει να φτιάξει ένα γήπεδο, να πέσει ο Παναθηναϊκός αθλητικός όμιλος τότε. Άρα και κάποιοι άνθρωποι τότε ήταν μπροστάριδες καλή ώρα όπως εσείς, εμείς, ο κόσμος τέλος πάντων που αυτή τη στιγμή είναι κοντά στο τέχνη, κοντά στο πάνκι, ήταν μπροστάριδες και κάνανε έναν ανάλογο αγώνα. Σίγουρα. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι είστε τίποτα, πώς το λένε, είναι ένας αγώνας που δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα κτλ. Κάποιοι κάποτε αγωνιστήκανε, φτιάξανε, πήρανε την πέτρα και την κάνανε θύρα 4, θύρα 10, δεν ξέρω ποια ήταν από την πλευρά της λεωφόρου και μετά απέναντι η τζόκα και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Έτσι, με τα σημερινά δεδομένα, στον καιρό της τεχνολογίας, στον καιρό των online συνεντεύξεων, στον καιρό των γραφιστικών κτλ. Μπορεί κατά κάποιο τρόπο να είστε εσείς ή εσύ τέλος πάντων, σαν τεχνικό γραφείο κτλ. Και σαν άνθρωπος που βάλατε το πρώτο λιθαράκι. Να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή, κάποιοι κάποτε θα κάνουν κάτι. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται. Όλα σικέ, δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν γίνεται τώρα που πλήρωσαν οι άλλοι τα πόσα εκατομμύρια για τα matchbox εκεί με τα σπιρτάκια στο Βοτανικό. Μέσα στο θολωτό εκεί μέσα, πώς 3 εκατομμύρια έχει πληρώσει άλλος. Για να το δούμε σε. Νομίζω, ναι, ίσως και παραπάνω. Τα matchbox που τα φτιάξαμε τα σπίρτα. Παραπάνω. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, 3 εκατομμύρια. Δεν γίνεται λοιπόν να γίνει όλα με κάποιους κουστούμάκηδες και πληρώνω εγώ τον ένα και τον άλλο και κάνουμε μια τεχνική εταιρεία και προσπαθούμε για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι φωτισμένοι. Το momentum τους βοηθάει, η ηλικία, το πάθος, η αγάπη και να μπορεί να γίνει. Τώρα, αυτό που θέλουμε εμείς, αυτό που καταλαβαίνω και που θέλετε κι εσείς και εμείς σαν Παναθηναϊκό κίνημα και οπαδί, είναι να έρθει λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να αφήσει τη σφραγίδα του στα του Παναθηναϊκού και να αφήσει, να μην πω την κοιλίδα του όπως αφήσαν οι άλλοι, δεν αφήσαν τίποτα, αφήσαν μια παιανία για να την νοικιάζουν και αφήσανε, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τίποτα δεν αφήσαν ουσιαστικά τίποτα. Και δεν θα μιλήσω μόνο για τα αγωνιστικά κτλ. Θα πω ότι δεν αφήσαν τίποτα στο σύλλογο. Λοιπόν, πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος να θέλει να αφήσει το στίγμα του στον Παναθηναϊκό. Μαρίνο, η μία πλευρά του νομίσματος είναι η πρόταση του κινήματος. Έτσι. Και επειδή βλέπω ότι έρχονται και διάφορα ερωτήματα με τεχνικές λεπτομέρειες, τις οποίες θα τις απαντήσει ο Κίμωνας, γιατί τα γνωρίζει καλύτερα τα θέματα, έχω να πω το εξής. Ότι πιθανόν οι περισσότεροι φίλοι το γνωρίζουν, αλλά καλό είναι να το θυμόμαστε. Γιατί ο χρόνος κυλάει και κυλάει πάρα πολύ γρήγορα. Σε 3,5-4 χρόνια το πολύ, maximum, η λεωφόρος θα γκρεμιστεί. Υπήρξε μια παράταση, μια πενταετία, με την πίεση πάλι του κόσμου, στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός και με την πρωτοβουλία του κ. Αλαφούζου, έτσι. Υπήρξε αυτή η παράταση, αυτή η πενταετία, η οποία δεν λέει τίποτα. Το ζητούμενο είναι ότι να διασωθεί καταρχήν η λεωφόρος. Και η πρόταση εκτός από το υλοποιήσιμο της υπόθεσης έχει και αυτή τη λογική. Ότι η λεωφόρος πρέπει να διασωθεί. Διότι καλός ή κακός ο κόσμος του Παναθηναϊκού όλα αυτά τα χρόνια με τη μιζέρια, με τη μουρμούρα, με την εσωστρέφεια, με χιλιάδια δύο πράγματα που έχουμε βιώσει όλοι μας, έτσι. Με το ψυχολογικό βιασμό που έχει υποστεί. Όλοι μας έχουμε μουρμουρήσει. Δεν βγάζω εγώ τον εαυτό μου απ' έξω. Λοιπόν, έχουμε χάσει λίγο τον προσανατολισμό μας. Έχουμε γίνει λογιστές, έχουμε γίνει οικονομολόγοι, έχουμε γίνει τα πάντα. Έχουμε γίνει προπονητές. Λοιπόν. Όντως η ΠΑΕ βρίσκεται, τουλάχιστον το ποδοσφαιρικό τμήμα βρίσκεται σε μια διαδικασία ανανέωσης, να σου λουποθούν λίγο τα οικονομικά, έτσι, ναι. Και τα αγωνιστικά και έχει μπει σε ένα συγκεκριμένο δρόμο. Το θέμα είναι κάποια στιγμή ότι η ομάδα πρέπει να απογειωθεί. Πρέπει να ξαναγίνει Παναθηναϊκός. Ακριβώς έτσι. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο στη φυσική του έδρα. Έχουμε περάσει και από ΆΚΑ, έχουμε περάσει, πιθανόν θα υπήρχε σκέψη και για άλλες έδρες κτλ. Εδώ είναι Παναθηναϊκός Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Τέλος. Να μην το πάρω σαν μήνυμα. Το βιντεάκι που υπάρχει παράλληλα με την παρουσίαση στο κανάλι μας στο YouTube τα λέει όλα. Έτσι είπα και προχθές την παρουσίαση και είναι παράδειγμα προς όλους που ακούνε τώρα ότι το βιντεάκι αυτό το φτιάξει ένα παλικάρι 30 χρονών, μόνιμος κάτοικος Αλεξανδρούπολης, ο οποίος είδε προχθές για πρώτη φορά τη λεωφόρο. Το λέω και το ξαναλέω, ναι. Διότι αξίζει να δουν το βιντεάκι καταρχήν και κατά δεύτερο λόγο να καταλάβουν τι σημαίνει Παναθηναϊκή ψυχή και τι σημαίνει αγαπάω την ομάδα μου.
Ένας άνθρωπος που δεν είχε δει ποτέ τηλεοφόρο. Αλλά η έμπνευσή του και η τρέλα του και η αγάπη του για την ομάδα έχει κάνει από τα καλύτερα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό. Έβαλε μεράκι, ρε φίλε, αυτό που λέμε. Ένα μπράβο και στο Μιχάλη ξανά. Να είναι καλά, φίλος. Να είναι καλά, εκεί που είναι. Έβαλε μεράκι, όπως σε όλη τη ζωή, αν δεν βάλεις μεράκι σε αυτό που κάνεις, καλή νύχτα. Αυτό που δεν είχαν βάλει άλλοι. Λοιπόν, να μην το πάρω αυτό που είπες για το Ολυμπιακό Στάδιο και τα λοιπά σαν μήνυμα. Φίλε, τι... Ρωτάω. Κοίταξε να δεις, επειδή και εσύ ρωτάς και πολλοί κόσμος ρωτάει, ναι. Εμένα καταρχήν η άποψή μου ότι το κίνημα ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την πρότασή του. Έτσι. Ναι. Και πώς θα προχωρήσει βήμα-βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, ό,τι γράφεται, και επειδή γράφτηκε και για ΟΑΚΑ και τα λοιπά, δεν περάσαμε από το ΟΑΚΑ. Δεν το ζήσαμε το ΟΑΚΑ. Λοιπόν, ο κάθε δημοσιογράφος μπορεί να θέλει να γράφει ό,τι θέλει. Επίσημα αυτή τη στιγμή θέμα ΟΑΚΑ δεν έχει τεθεί από κανέναν. Επίσημα. Μισό λεπτάκι να δω γιατί έχουμε κάποια. Με την ένταση είναι κάποια. Δεν ακουγόμαστε δυνατά ή γενικώς δεν ακουγόμαστε γιατί τώρα δεν είμαι μπροστά. Συγγνώμη, μάγκες λίγο, αλλά καμιά φορά δεν ξέρετε τι γίνεται. Δεν τα λέμε και τα ακούμε μόνοι μας. Δευτερόλεπτα λιγάκι να το τσεκάρουμε. Λοιπόν, πώς το λένε, Ράδιο Αρβίλα, Φέλης Αλάρμ, πες το πώς θέλεις. Μούφα τέτοιο, ήταν μια χαρά ακουγόμαστε. Φίλοι, βγάλτε εσείς τη μαρμελάδα από τα αυτιά για να ακουγόμαστε ακόμα πιο καλά. Κάτι πιθανόν παρεξηγήθηκε. Όλα καλά. Έχουμε και εδώ και τεχνικό team. Λοιπόν, είμαστε σε άλλο επίπεδο, δόξα τω Θεώ, μετά από πάρα πολύ καιρό. Χαμογελάμε γενικώς. Κάτι είχατε πει για Web TV και τα λοιπά. Τι γίνεται, πού βρίσκεται αυτό, για να ρωτήσουμε και εμείς κάτι. Υπάρχει Web TV, το οποίο βγαίνει όταν υπάρχουν κάποιος, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, περσόνες. Μπορεί τώρα να βγει η φάτσα του Μόρτη και του ενός και του αλλού και να πέσουν κάτω όλα τα συστήματα. Είχαν φωνάξει, αν δεν κάνω λάθος, είχε έρθει από το κλαμπ στον Καναδά. Είχαν φωνάξει τον κύριο Ζαχαρία. Είχε μιλήσει, αν δεν κάνω φοβερό, αν δεν κάνω λάθος. Ο Μπαλτάκος, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, τέσσερα άτομα. Και είχαν βγει κανονικά. Έχουμε τηλεόραση. Αρκεί να είναι και η μουσούδα που θα είναι εκεί σε πρώτη μούρη, να είναι λιγάκι να μαζεύεται. Το ξέρω, δεν είναι όλοι όμορφοι σαν τον Νίκο εδώ απέναντι. Εντάξει, είμαστε. Έχουμε και το δικό μας. Ναι, υπάρχει. Πάμε καλά. Δόξα τω Θεώ. Πάμε καλά. Και το χτεσινό, ειλικρινά παιδιά, και βάζουμε ένα τραγουδάκι αφιέρωση από ένα. Από τον εμπνευστή και μετά πάμε στον κόσμο σε ερωτήσεις για να μπορεί να έχει και μια λογική να μην ακούγεται μονόλογος. Τώρα ξέχασα τι έλεγα, μπράβο, σούπερ. Για το τραγουδάκι λέγεις. Το τραγουδάκι θα το βάλουμε τώρα μετά το κείμωνα. Το χάσα λιγάκι. Λέγαμε για τον Μιχάλη την Αλεξανδρούπολη και λέγαμε ότι το συνέστημα και η αγάπη για το σύλλογο έτσι είναι... Η κινητήριος δύναμη όλης αυτής της προσπάθειας. Και να ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής ότι πάνω απ' όλα είμαστε Παναθηναϊκοί, φίλε Μαρινό. Ναι. Πάνω απ' όλα. Ναι. Έτσι. Ούτε επαγγελματίες, ούτε τίποτα. Πάνω απ' όλα είμαστε Παναθηναϊκοί. Και αυτή είναι η βασική μας διαφορά από όλους τους άλλους. Σκεφτόμαστε πρώτα απ' όλα Παναθηναϊκά και για το καλό της ομάδας. Θα μπορούσαμε να είμαστε κάπου αλλού και να περνάμε την ώρα μας. Ασχολούμαστε όλο αυτό το διάστημα. Και ο Κίμωνας έκανε μια μελέτη που πιθανώς σε κάποιο άλλο γραφείο να έχει στοιχήσει. Δεν ξέρω κτλ. Γιατί γουστάρει. Και πέρα και τις ώρες του να σχεδιάσει το όνειρό του, το όραμά του, το κήπο του Παναθηναϊκού. Κάπως έτσι λοιπόν σκεφτόμαστε όλοι στο κίνημα. Είμαστε μια παρέα ανθρώπων, έτσι για να μην το ξεχνάμε, που προερχόμαστε από τελείως διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Εντελώς. Παρ' όλα αυτά τα έχουμε ξεπεράσει, όπως ξέρεις και εσύ, δεν έχουμε ανταλλάξει ποτέ κουβέντα. Γι' αυτό ειδικά. Ο διάλογος είναι σημαντικός και υπάρχει διάλογος, έτσι, αλλά δεν έχουμε διαφωνήσει τουλάχιστον για πολιτικές θέσεις. Παίρνουμε θέση σε πολλά ζητήματα, και κοινωνικά και πολιτικά και οικονομικά, και όσο μεγαλώνουμε και οργανωνόμαστε θα παίρνουμε ακόμα περισσότερες. Έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, από εκεί πέρα κλείνω λέγοντας ότι είμαστε πάνω απ' όλα Παναθηναϊκοί. Να μην ξεχνιόμαστε αυτό. Και καλό να τα ακούνε και τα αυτιά που δεν θέλουν να τα ακούσουν αυτά, γιατί γινώντας και στον απλό κόσμο του Παναθηναϊκού πολλές ερωτήσεις
πονηρές ή αγαθές ακούγονται. Ελπίζω να την ακούνε την εκπομπή τώρα, να την ακούσουν μετά, γιατί γράφεται και εκπομπή. Πάνω απ' όλα Παναθηναϊκή. Λοιπόν, τραγουδάκι, γιατί είδες, μάνι-μάνι το μαζέψαμε το μισάωρο, που λέγεις ότι δεν μας έφτανε. Και πάμε να παριθμίσουμε λιγάκι τις ερωτήσεις. Έχουμε καλησπέρες. Θα τις ρίξεις. Για ρίχτες κοντά εκεί. Έχουμε πολλές καλησπέρες από τα νότια προάστια, από την Καλαμάτα, από τη Σουηδία, από την Κόρινθο, τη Βάρη και τη Βάρκιζα, Καβάλα, Αμαλιάδα και Γερμανία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Όλοι οι άλλοι φίλοι ερωτήσεις. Τους καλησπέριζουμε όλους και ερχόμαστε με ερωτήσεις να δούμε τι έχουν να πούνε οι φίλοι μας.
cigarette, remembering what she said. What she said. Και δεν τη βγάλουμε καθαρή. Λοιπόν, σημαδιακό τραγούδι, Turn the Page. Για να δούμε. Μπορεί να τη γυρίσουμε τη σελίδα. Μάγκες, ρωτησούλες, ξεκινάμε. Ρίχτε και άλλες αν θέλετε. Κάντε ένα ξεκίνημα με το να μην κολλώσετε και να γράφετε και τις ερωτήσεις σας. Είναι και αυτό ένα βηματάκι. Πολλοί δεν γράφουν καν στη φόρμα γιατί σου λένε ποιος θα μας ακούσει και ποιος θα μας δώσει σημασία. Όχι, δεν είναι έτσι. Εδώ το ξέρετε ότι μιλάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε ρωτησούλες. Αρχικά, ο φίλος μας ο Ανδρέας μας ρωτάει. Τι γίνεται με το πάρκινγκ, αν θα είναι υπαίθριο ή υπόγειο? Το πάρκινγκ θα είναι υπόγειο, θα αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα και όπως είπαμε θα έχει χώρο για 1.000 οχήματα, που σημαίνει 4 με 5.000 άτομα. Ο φίλος μας ο Νίκος μας, όχι συγγνώμη, ο φίλος μας ο Νόρθεν μας ρωτάει αν υπάρχει κάποια επαφή με δημόσιες υπηρεσίες. Πάντα επίκαιρος ο Νόρθεν. Ναι, σωστός, σωστός. Είναι το επόμενο βήμα. Έτσι. Θα προγραμματίσουμε τις επαφές μας με όλους τους αρμόδιους φορείς. Και όταν μιλάμε για όλους, μιλάμε το ΕΠΕΚΑ, την ΚΕΔ, που αφορά τις εργατικές πολυκατοικίες, κάποιες ιδιοκτησίες που υπάρχουν στην πίσω πλευρά. Τώρα, επαφή με το Δήμο Αθηναίων. Μεγάλη συζήτηση. Με ποιο Δήμο Αθηναίων να συναντηθούμε? Με τον Δήμαρχο που για πρώτη φορά στην ιστορία αφισβήτησε εγγράφος το ιδιοκτησιακό καθεστώς της λεωφόρου? Να πούμε τι? Τι να πούμε? Τον κύριο Καμίνη δεν έχουμε να πούμε δυστυχώς τίποτα. Το μόνο που θα πούμε θα είναι στις δημοτικές εκλογές, που θα πούμε λίγο καλύτερα. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι για το πάρκινγκ. Ότι σε ημέρες εκτός αγώνων θα χρησιμοποιείται βεβαίως από τους κατοίκους σε μια περιοχή που έχει, γνωρίζουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα υπάρχει με τις θέσεις πάρκινγκ. Και βεβαίως σε προνομιακές τιμές, έτσι. Σε πολύ πιο προνομιακές τιμές. Συγγνώμη. Ο φίλος μας ο Νίκος μας ρωτάει τι γίνεται με τη χρηματοδότηση του νέου γηπέδου. Παιδιά, κοιτάξτε, το θέμα της χρηματοδότησης είναι όντως πολύ ουσιαστικό κομμάτι. Πρέπει να γίνουν αρκετά πράγματα πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σε πρώτο βαθμό δεν αφορά το κίνημα. Εμείς παρόλα αυτά στην παρουσίασή μας προχθές προτείναμε τουλάχιστον τρεις λύσεις. Καταρχήν, η μία λύση είναι βρίσκεται ένας άνθρωπος, ένας επενδυτής, ο οποίος χρηματοδοτεί το έργο εξ ολοκλήρου. Ή μια ομάδα επενδυτών. Ή μια ομάδα επενδυτών, ακριβώς, πολύ σωστά, και χρηματοδοτούν το έργο. Μία περίπτωση. Η δεύτερη περίπτωση είναι η συμμετοχή. Η συμμετοχή όλων. Προαγοράζεις τη θέση σου για 3, για 5, για 10 χρόνια. Μοντέλο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί και σε γήπεδα σε ξένους και μεγάλους συλλόγους. Λοιπόν, όταν αρχίζουμε λοιπόν και μπαίνουμε στη λογική της λαϊκής βάσης. Και η στήριξη του κόσμου πιθανόν να χρειαστεί να είναι και σε αυτό το επίπεδο. Αλλά πάντα μιλάμε με σενάρια.
Εμείς δεν είμαστε, ξεκαθαρίσαμε εξ αρχής, δεν είμαστε ούτε επενδυτές ούτε επιχειρηματίες. Παρ' όλα αυτά, έχουμε κάνει την πρόβλεψη και αυτή και συνεχίζουμε να συζητάμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Και όταν εννοούμε, συγγνώμη λίγο, λαϊκή βάση, επειδή ξαναφορέθηκε αυτό, μάλλον πρωτοφορέθηκε την προηγούμενη χρονιά και είδαμε τα αποτελέσματα, εγώ σαν Μόρτη έχω να πω ότι πρέπει να γίνει συνδυασμός και των δύο πρώτων κεφαλαίων που είπες, ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος για να υπάρχει και μετά όραμα και μετά λαϊκή βάση. Δυστυχώς, χωρίς όραμα δεν γίνεται και λαϊκή βάση. Φταίει ο κόσμος του Παναθηναϊκού, το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές. Δεν είναι η ώρα για τώρα. Απλά και η λαϊκή βάση με διαφορετικά κίνητρα μπορεί να λειτουργήσει και διαφορετικά, έτσι. Είπες τη σωστή λέξη, τα κίνητρα. Κίνητρο, κίνητρο. Μας ρωτάνε αν στην καινούργια τους θέση τα σχολεία θα αποφελούνται από το ρεύμα που θα παρέχονται από τα φωτοβολταϊκά. Βεβαίως. Έχουμε πει ότι τα φωτοβολταϊκά θα είναι ικανά τις ημέρες στο γήπεδο θα χρησιμοποιείται να παρέχουν ενέργεια στην ευρύτερη περιοχή για κοινοφιλούς σκοπούς. Το έχουμε πει αυτό στην παρουσίαση. Και είναι πολύ πιθανό να εγκαταστήσουμε κάποιες μονάδες πάνω και στα προσφυγικά, πάνω στα σχολεία. Ο φίλος μας ο Διονύσης μας ρωτάει πόσος χρόνος απαιτείται ώστε να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά προβλήματα. Παιδιά, δεν μπορούμε να προβλέψουμε χρόνους. Έτσι και είναι λάθος να μπούμε σε αυτή τη λογική εξ αρχής. Μόλις προχθές παρουσιάστηκε η πρόταση. Έτσι να ξέρουμε πού βαδίζουμε και τέλος πάντων να λέμε και την αλήθεια στον κόσμο. Βούληση χρειάζεται και νομίζω. Επίσης, τα πάντα μπορούν να ξεπεραστούν. Επίσης, τι γίνεται με το νοσοκομείο του Άγιου Σάβα ακριβώς απέναντι από το γήπεδο. Ναι, βεβαίως. Έχουμε κάνει πρόβλεψη γι' αυτό. Έχουμε πει ότι θα τοποθετηθούν στους προάβλιους χώρους των σχολείων πολύ ισχυρά ηχοπετάσματα, τα οποία θα αποτρέψουν την όχληση. Μας ρωτάνε επίσης πώς μπορούν να γίνουν μέλη στο Πάνκι. Πώς μπορούν να γίνουν μέλη στο Πάνκι. Είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Καταρχήν, υπάρχουν αιτήσεις εγγραφής σε όλα τα κλαμπ της 2013 σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη που υπάρχουν κλαμπ, καταρχήν. Κατά δεύτερο λόγο, μέσω του site www.panki.gr. Μας ρωτάνε επίσης, αν παρουσιάστηκαν τόσα πολλά προβλήματα με το Βοτανικό, πόσο εύκολο θα είναι η κατεδάφιση ολόκληρων τετραγώνων από τη στιγμή που πρέπει να συνενέσουν πολλοί φορείς γι' αυτό. Θεοδωρά, συγγνώμη και Νίκο, συγγνώμη γιατί να συμπληρώσω αυτό που είπες πριν και το πιο βασικό, φυσική, για το μέλος του Πάνκι, φυσική παρουσία. Σωστά. Το ξεχάσαμε, φυσική παρουσία. Για τα παιδιά που είναι στην Αθήνα, φυσική παρουσία. Τι άλλο, είναι κάτω από το ερασιτέχνητο γραφείο, ένας όροφος, Τετάρτη, Τρίτες, Τετάρτη, στάνταρ ανοίγει, έρχεσαι, κάνεις, βλέπεις και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι στο Πάνκι και το προχωράμε. Και έχει μια εγγραφή τον Τετάρτη 7 με 9 και έχει και ένα κόστος 10 ευρώ το οποίο θεωρώ ότι είναι τυπικό τώρα. 10 ευρώ το χρόνο είναι. Το χρόνο το τυπικό, να σου το δώσω εγώ τέλος πάντων. Αλλά εντάξει. Και αυτό είναι για να μπορέσουμε να συντηρούμαστε και να καλύπτουμε τα μικρά έξοδα του κινήματος που είναι κατ' ουσία το γραφείο και τα λοιπά. Δεν έχουμε φυσική παρουσία λοιπόν. Σου κόψα την ερώτηση για να μπορείς. Επαναλαμβάνω λοιπόν, εάν παρουσιάστηκαν τόσα προβλήματα με το Βοτανικό, πόσο εύκολο θα είναι η κατεδάφιση ολόκληρων τετραγώνων από τη στιγμή που πρέπει να συνενέσουν πολλοί φορείς γι' αυτό. Παιδιά, επειδή πρέπει να κάνουμε μια ειδική εκπομπή και να αναφερθούμε λίγο στο θέμα του Βοτανικού και της πλήσης ανάπλασης, το θέμα του Βοτανικού δεν έχει καμία σχέση έτσι όπως ξεκίνησε και έτσι όπως εξελίχθηκε. Για να μην το ανοίξουμε τώρα, γιατί εμείς κατ' ουσία μιλάμε μόνο για τη δική μας πρόταση, αλλά απ' έξω, εκεί ενεπλάξαν πολλοί. Ενεπλάξαν εμπορικά κέντρα, ενεπλάξαν επιχειρηματίες. Τελείως διαφορετική περίπτωση. Κάπου βέβαια ενεπλάξαν και πολιτικά συμφέροντα, κορμοράνι κτλ. Αλλά αν θέλετε την άποψή μου, το σημαντικότερο ήταν ότι ενεπλάξαν διαφορετικά συμφέροντα και ως αποτέλεσμα είχε κάπου το έργο να τελματώσει. Και εγώ νομίζω και επίσης ότι όχι μόνο τα διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα, δεν υπήρχε κοινή βούληση και πραγματικά αυτός που ήθελε να το κάνει ή αυτός που ασχολήθηκε και το πήρε πάνω του, δεν ήθελε να το κάνει. Δεν μπορούσε να το κάνει. Γιατί αν ανοίξει τον Μπαμπινιώτη, αυτός που δεν μπορεί, η λέξη λέγεται ανίκανος. Έτσι νομίζω εγώ. Τώρα, αν πεις πήγαινε κάνει αυτό και δεν μπορώ να παρκάρω ένα αμάξι, θα σου πω είμαι ανίκανο να παρκάρω ένα αμάξι. Μαρίνο, το σημαντικότερο είναι ότι το θέμα της διπλής ανάπλασης δεν είναι. Επειδή εμείς κατηγορηθήκαμε εξ αρχής ότι στρεφόμαστε εναντίον της διπλής ανάπλασης και προσπαθούμε να μπερδέψουμε τον κόσμο κτλ. Βέβαια, κατηγορηθήκαμε από τους γνωστούς αγνώστους. Αυτούς που ό,τι και να το γήπεδο έτοιμο να κατέβαζε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, θα βρίσκανε κάτι να σου πούνε, ας πούμε, πιθανό για το χρώμα ή για το γρασίδι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι
Το ότι η διπλή ανάπλαση πλέον έχει τελειώσει δεν το λέμε εμείς. Το λένε άνθρωποι οι οποίοι ασχολήθηκαν. Το λέει ο κύριος Μπάμπης Βοβός, έτσι, η εταιρεία που είναι υποπτώχευση, που είχε αναλάβει και την υποχρέωση να φτιάξει εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Κάτι το οποίο είναι καλό να πει ο Κίμωνας μετέπειτα, και ότι καλύπτουμε σχεδόν το 90% των αναγκών του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Θα σα τα πει με λεπτομέρειες εκείνος που ξέρει για το σχέδιο. Λοιπόν, το είπε ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Νικήτας Κλαμάνης, ότι η διπλή ανάπλαση τέλος. Ακόμα και ο περιφερειάρχης, ο κ. Σουγουρός, ο οποίος έκανε και αυτή την προσφορά των 7 εκατομμυρίων για κάποια έργα στη Λεωφόρο, είπε ότι όντως υπάρχει σοβαρό θέμα. Και να μην ξεχάσω εδώ να πω ότι ο κ. Γουρός πριν ένα μήνα στη συνέντευξή του είπε ότι η Λεωφόρος, γιατί κάποιοι το πέρασαν στο πολύ χαλαρό, είναι ένα έργο το οποίο έστω και δύσκολα μπορεί να γίνει. Και το είπε πριν δει την παρουσίασή μας και πριν δει την πρότασή μας. Ο μοναδικός ο οποίος παραμένει και θέλει να κρατάει ζωντανό και ανοιχτό το θέμα της διπλής ανάπλασης είναι ο δήμαρχος κ. Καμίνης. Αυτό που λέγαμε και πριν. Ναι. Για τους δικούς του λόγους. Κάποια στιγμή θα το πει. Και θα το πει και λίγα συντόμως, γιατί στον επόμενο μήνα, δεν θέλω να πω παραπάνω, θα έχουμε αποκαλύψει πάνω σε αυτά τα θέματα. Με ονόματα και με διευθύνσεις. Το γιατί. Το γιατί το κρατάει ζωντανό. Είναι νεκρός ο άλλος και του προκαλεί με ηλεκτροσόκ που προσπαθεί να τον σηκώσει. Δεν γίνεται. Γιατί λοιπόν το κρατάς, ρωτάω εγώ, σαν μόρτη. Γιατί είσαι η μόνη παραφωνία που συνεχίζεις. Τι είναι από πίσω από όλα αυτά. Τέλος πάντων. Ελπίζω να το δούμε και σε καμιά για γενική συνέλευση της Παναθηναϊκής Συμμαχίας, έτσι. Επειδή ήταν και ιδρυτικό μέλος. Ναι. Κάποια στιγμή να εμφανιστεί. Ήταν ιδρυτικό μέλος. Νομίζω ότι τώρα. Είδε φως και μπήκε. Μέσα στο Δεκέμβριο θα γίνει η Γενική Συνέλευση της Παναθηναϊκής Συμμαχίας. Καλό είναι να έρθει και να έρθει να απαντήσει. Πλήρωσε τη συνδρομή του. Δεν το ξέρω. Λέω εγώ που είμαι κάποιος άνθρωπος. Καλό είναι ως δήμαρχος Αθηνών. Γιατί τζάμπα είμαι και εγώ μέρος της UNICEF. Έτσι. Ως δήμαρχος Αθηνών, καλό είναι να έρθει να απαντήσει σε όλα αυτά. Επόμενη ερώτηση. Μας ρωτάνε αν συγκοινωνιακά καλύπτεται το έργο, δηλαδή μετακίνηση των 44.000 οπαδών θα γίνεται ομαλά. Λοιπόν, καταρχήν ένα γήπεδο 44.000 θέσεων εντός του ιστού της πόλης, όταν υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα γηπέδων διπλάσιων εντός πόλεων. Έτσι. Άρα να πω χαρακτηριστικά παραδείγματα, το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης, τον Camp Nou και διάφορα άλλα. Ειδικά της Ρεάλ Μαδρίτης είναι το πιο. Ναι, το πιο κέντρο μπετών. Ναι, και μπετών και 90.000. Νοματέοι να πηγαίνουν και να έρχονται με ένα σταθμό στα 200 μέτρα. Στα 150 μέτρα ακριβώς. Μια υπόγα εκεί. Έτσι. Ο κάθε σειρμός μπορεί να παίρνει 1.000 άτομα. Το μισό γήπεδο μπορεί να φεύγει με το μετρό. Έχουν εκεί μια σάγκη φυσίας μπροστά από το γήπεδο και αυτό είναι όλο. Ακριβώς. Άρα γίνεται ή δεν γίνεται. Σαφώς και γίνεται. Εκτός βέβαια, αν δεν θέλει και η ίδια η πολιτεία ακόμα και το κατασκευαστή, μπορεί να σου κάνει 1.200 ιστορίες όπως οι αγανακτισμένοι κάτοικοι που δεν τους αφήναν να περνάνε στο ντέρμπι. Πήγαινε η κυρία Μαριγούλα με τα μαρούλια που κατέβαινε και δεν αφήναν να περάσουν οι ένστολοι γιατί. Και έβριζε την ομάδα της Αθήνας. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα μπορούσε να κάνει ένα γήπεδο χιλίων ατόμων. Εντάξει. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Αγρίνιο και την Άρτα για την καλησπέρα τους. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Και η επόμενη ερώτηση είναι εάν υπάρχει αρκετό πράσινο λόγω των οικολόγων, ποια είναι η μελέτη πάνω σε αυτό. Βεβαίως. Καταρχήν έχουμε πει ότι θα υπάρξει φύτευση μιας όμορφης έκτασης 14,5 τερμάτων, η οποία θα ενώνεται με το Λυκαβητό. Επιπλέον θέλω να πω ότι το γήπεδό μας είναι από τα πιο πράσινα εντός εισαγωγικών γήπεδα της Ευρώπης. Έτσι. Είπα ότι το κέλυφος του γηπέδου είναι κατασκευασμένο από πάνελς που η σύστασή τους περιέχουν φυσικά στοιχεία και είναι 100% ανακυκλώσιμα. Έτσι. Και δεν καταστρέφουμε καθόλου πράσινο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί, εστίες πράσινου, πουθενά. Γιατί απλά Κίμωνα δεν το έχει. Έτσι, σύν το ενεργειακό με τα φωτοβολταϊκά πάνω στην οροφή. Ναι, θεωρώ ότι θα έχουμε τα πιο οικολογικά πράσινα γήπεδα στην Ευρώπη. Απλά λαϊκά. Και απλά ρε παιδί μου, σαν άνθρωπος τώρα λέμε. Έχει πράσινο.
Όχι. Έχει καθόλου πράσινο. Μα θα δημιουργήσουμε εστίες πράσινο. Πέντε ματζουράνες έχει εκεί από πίσω από τα γηπεδάκια. Έχει. Και δύο κακόμοιρες λεύκες που είναι έτοιμες να πέσουν κατουράν τα σκυλάκια. Και αυτό είναι όλο. Έχει πράσινο που θα το κόψουμε. Έχει πράσινο που θα μπορεί, που παίρνει αέρα ο κόσμος. Το πιο πιθανό είναι μόνο το γρασίδι να βάλεις μέσα σε αυτά τα στρέμματα που είναι, τι πράσινο δίνει, που λέει ο λόγος. Αν είναι δυνατόν. Έχει πράσινο η λεωφόρος και δεν το ξέραμε. Λες και θα κόψουμε, να μου πεις εδώ τώρα ιστορίες να βρίσκουμε, εντάξει. Εδώ βρήκαν κορμοράνους, εντάξει. Είναι πόσο γελίο είναι το κάθε πράγμα και πόσο σοβαρή ερώτηση είναι η κάθε μία και πόσο πραγματικά τίθεται θέμα ή όχι. Δεν είναι. Όλα γίνονται, όλα είναι θέμα αυτό που είπαμε στην αρχή. Καλησπέρα μας στο Ντάκι τον Γκριν. Και κρατάμε καλησπέρα την υπόσχεση επίσης. Έτσι. Επόμενη ερώτηση. Μας ρωτάνε ποιο είναι το επόμενο βήμα μετά την παρουσίαση. Νομίζω. Το επόμενο βήμα είναι αυτό που είπαμε πριν. Ακριβώς. Ότι θα ξεκινήσουμε τις επαφές μας με τους αρμόδιους φορείς. Τους αρμόδιους φορείς. Έτσι. Για να δούμε και τις προθέσεις. Απλά και να ενημερωθούν και αυτοί για το πλάνο μας. Ακριβώς. Μία ακόμα ερώτηση είναι πώς θα γίνει η ανάπλαση με τα προσφυγικά. Πώς θα γίνει η ανάπλαση με τα προσφυγικά. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι. Πιθανώς κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει. Δεν είναι απλά μια ιδέα ότι μεταφέρουμε το σχολείο στα προσφυγικά. Τα προσφυγικά υπάρχουν σχέδια και έχουν χωρέσει όλες οι αίθουσες. Έχουμε μετρήσει, προσμετρηθεί όλες οι αίθουσες που από τα υπάρχοντα σχολεία, από τις υπάρχουσες σχολικές εγκαταστάσεις. Και είχαμε την τύχη, δεν θα είχαμε ξεκινήσει να τραβήξουμε ούτε μια γραμμή, αν δεν ξέραμε ότι όλα είναι υλοποίησιμα. Λοιπόν, τα σχολεία και όλες οι αίθουσες που υπάρχουν σχολικές εγκαταστάσεις μεταφέρονται στα προσφυγικά στα 6 από τα 8 κτίρια. Έτσι. Και έχουμε και τον εναλλακτικό σενάριο. Βεβαίως, με το αναλυτικό σενάριο και την πιο απλή λύση που να μεταφερθούν ακριβώς απέναντι σε αυτήν όμορη έκταση, ακριβώς δίπλα των 14,5 στρεμμάτων. Και να πούμε λιγάκι, γιατί μπορεί κάποιοι φίλοι δεν το ξέρουν. Ακούει, παραδείγματο χάρη, ένα άλλο σόπι που μένει στη Βόρεια Ελλάδα. Ένα άλλο τάδε από την Κρήτη που δεν ξέρει. Ξέρετε τι είναι τα προσφυγικά. Έχετε πάει ποτέ μέσα να μπείτε. Έχετε πάει. Λοιπόν, επειδή εγώ έχω πάει για να. Εδώ έκανα 2-3 αγώνες του Παναθηναϊκού σκαρφαλωμένος και δεν υπερβάλλω. Το μικρότερο ποντίκι εκεί είναι σαγάτα. Πραγματικά, για να ανέβεις πάνω θέλει να κρατήσεις τη μύτη σου και να πάρεις φοβερές δόσεις αδρεναλίνης και θάρρους για να ανέβεις πάνω. Μένουν κάποια κακόμοιρα, πραγματικά τραγικές φιγούρες ανθρώπων εκεί μέσα. Άστεγοι, άνθρωποι που μπορεί να έχουν κάποια άλλα ψυχολογικά προβλήματα. Είναι 1,5 μέτρο το πόδι σου μπαίνει μέσα. Δεν ξέρω τώρα, Κίμωνα, εσύ μπορεί, δεν έχεις πάει. Άφησε μου λίγο, επειδή έχω πάει εγώ. Θέλω να σου όχι, πω, το περπάτησα γιατί... Όχι, μέσα. Α, μέσα. Δεν τόλμησα. Μέσα ανεβαίνοντας, είναι κάθε όροφος 1,5 μέτρο, παλιατζούρα και από ρακοσυλλέκτες πράγματα, τα οποία ο Θεός να σε φυλάει να μην βρεις τι έχει από εκεί κάτω. Και καθώς ανεβαίνεις, υπάρχουν άνθρωποι που μένουν μέσα με φωτίτσες, τρελοί άνθρωποι ψυχολογικά με πρόβλημα κτλ. Το οποίο δεν μπορεί να το πιστέψει εν έτη 2013 ότι υπάρχει αυτό το πράγμα στο κέντρο της Αθήνας. Εγώ σου λέω ότι αύριο, εγώ δεν είμαι Παναθηναϊκός οτιδήποτε, είμαι ένας απλός άνθρωπος. Αυτό το πράγμα πρέπει ή να γκρεμιστεί, λέμε, να γκρεμιστεί, χωρίς να κοιτάξω το ιστορικό του παρελθόν, ή να αναμορφωθεί. Σαν άνθρωπος μιλάω. Μαρίνο, να πω κάτι εδώ, πάνω σε αυτό. Αν είσαι πάει μέσα. Θα το έχει καταλάβει αυτό. Δεν έχω πάει μου μέσα. Έχω πλήρη εικόνα όμως αυτών που λες έτσι και από άλλους φίλους και γνωστούς. Αλλά θα σου πω το εξής. Επειδή είναι κάποιοι φίλοι που ρωτάνε και για τις απολωτριώσεις και για όλα αυτά. Επειδή βιώνουμε όλοι, εκτός από Παναθηναϊκοί, είμαστε και Έλληνες έτσι. Και είμαστε πολίτες αυτής της χώρας. Βιώνουμε όλα αυτά τα οποία βιώνουμε καθημερινά. Όπως αντιλαμβάνεστε, ίσως είναι η καταλληλότερη εποχή για έναν επενδυτή να μπορέσει να αγοράσει εκτάσεις. Αρκεί να το θέλει. Τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι οι τιμές πλέον, σε ό,τι αφορά τη γη, είναι πολύ κάτω του κόστους. Όταν προχθές, ας πούμε, για παράδειγμα, πουλήθηκε ο Αστέρας της Βουλιαγμένης, ίσως το ακριβότερο οικόπεδο της Ελλάδας, κοστολογημένο 2 δισεκατομμύρια, πουλήθηκε 400 εκατομμύρια και βαράμε και παλαμάκια. Το λέω για να καταλάβουν ορισμένοι φίλοι ότι όλα γίνονται. Αρκεί να υπάρχει θέληση.
Και απολωτριώσεις μπορεί να γίνουν όπως πολλές απολωτριώσεις γίνανε και στο Βοτανικό. Και μπορώ να σου πω ότι γίνανε απευθείας απολωτριώσεις. Σε πραγματικές τιμές, για να μην υπάρξει το θέμα της δικαστικής διαμάχης με τους ιδιοκτήτες. Και σε τιμές φουσκωμένες. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει δυνατότητα ό,τι χρειάζεται για να προχωρήσει το project, σε ό,τι αφορά τις απολωτριώσεις ή τις αγορές, να γίνει άμεσα. Άμεσα. Έτσι. Μας ρωτάνε επίσης πόσος χρόνος χρειάζεται για να κατασκευαστεί το γήπεδο. Εντάξει, αυτό είναι σχετικό. Είναι, εξαρτάται από το... Υπολογίζουμε 2 με 2,5 χρόνια μαζί με τις απολωτριώσεις και τα λοιπά και τα μεταφορά των σχολείων. Επόμενη ερώτηση είναι αν έχουμε έρθει σε επαφή με επιχειρηματίες που θα ήθελαν να επενδύσουν. Όχι παιδιά, δεν είναι δική μας δουλειά να έρθουμε σε επαφή με επιχειρηματίες. Έτσι, αυτό μπορεί να είναι και παρεξηγήσιμο. Όχι. Μακριά από εμάς οι επιχειρηματίες. Οι επιχειρηματίες το να έρθουν, το πλάνο είναι δημοσιοποιημένο, το project είναι δημοσιοποιημένο. Αυτή είναι στη διάθεση, στη διάθεση του καθενός. Του καθενός. Ακριβώς. Και από εκεί εδώ πέρα. Εδώ είμαστε, όποιος τη θέλει. Εδώ είμαστε. Εδώ είναι και ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός που είναι και ο ιδιοκτήτης της λεωφόρου. Να μην το ξεχνάμε. Έτσι. Ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, ο ιδιοκτήτης της λεωφόρου. Ούτε ο κύριος Καμίνης, ούτε κανένας άλλος. Έτσι. Λοιπόν, και μπορούν να απευθυνθούν και εκεί και να συζητήσουν οτιδήποτε. Και το λέω, δεν το λέω τυχαία στον ερασιτέχνη, το λέω στη νέα διοίκηση του ερασιτέχνη, που να μην ξεχνάμε τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει, την οποία και εμείς στηρίζουμε ως κίνημα, αλλά καλό είναι να στηρίξουν και όλοι οι Παναθηναϊκοί. Λοιπόν, και μπορούν να απευθυνθούν και εκεί και να συζητήσουν οτιδήποτε στην πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να πω κάτι λίγο, γιατί το διαβάζω και από χθες, όσον αφορά κάποιες ανώσεις επιπλέον. Εγκαταστάσεις των ερασιτέχνη. Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε τις βασικές, όχι μάλλον τις εγκαταστάσεις για τα βασικά τμήματα, έτσι. Και επειδή κάποιοι ρωτάτε για συγκεκριμένα τμήματα, να σας ενημερώσω ότι έγινε πρόληψη και για αυτά τα τμήματα. Απλά, παιδιά, είμαστε σε μια πρώτη φάση, έτσι. Να πω καταρχήν ότι η δόμηση στο γήπεδο αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ χαμηλή, δηλαδή συγκρινόμενη με το... Είμαστε στο 1, ενώ είναι στο 3. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μέτρα. Βεβαίως, οι επιπλέον χώροι θα γίνουν εις βάρος του πάρκινγκ, αλλά μπορούμε να κάνουμε και άλλες εγκαταστάσεις. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Οπότε, είμαστε στην αρχή. Βέβαια, και μόνο αυτό που πες και προχθές στην παρουσίαση, ότι με το ήδη υπάρχουν σχέδιο, καλύπτει σχεδόν το 90% των αναγκών. Ναι, απλά... Εύλογο το ερώτημα, ότι εντάξει, κάποιοι φίλοι ρωτάνε καλά για συγκεκριμένες και καλά κάνουν. Ας πούμε, τώρα τμήμα handball, ας πούμε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι τμήμα handball. Και για κάποια άλλα τμήματα που υφίστανται αυτή τη στιγμή, πιστέψτε με, έχει γίνει πρόβλεψη. Ας προχωρήσουν όλα με το καλό και θα δείτε ότι τα έχουμε σκεφτεί όλα. Και να σας πω και μην ανησυχείτε για τίποτα. Και κάτι άλλο ένθετο, σαν Μόρτη και όχι σαν άνθρωπος που ξέρει τα πράγματα από μέσα, απλά. Ότι αν βρεθεί ο άνθρωπος με την πολιτική βούληση, τη δύναμη, το θέλω, το πιστεύω, το μεράκι, την αγάπη για τον Παναθηναϊκό, δεν θα μείνει στον χώρο. Πόσα στρέμματα είναι εκεί μόνα? Πού? Ο χώρος του γηπέδου, του καινούριου, ναι. 38,5 στρέμματα. Δεν θα μείνει στα 38,5 στρέμματα, μάγκες. Σαφώς, θα αναπτυχθούμε σε όλη την περιοχή, θα ακαδημίες, βεβαίως. Δίπλα μας είναι ο γείτονάς μας, ο οποίος έχει σοβαρά προβλήματα και δεν το λέω τύπου... καπιταλιστικά να πάμε να τον φάμε εμείς οι δυνατοί προς Θεού. Αυτή τη στιγμή ο Πανελλήνιος έχει τρομερό πρόβλημα, δεν ξέρω αν μπορεί, χατηρικά είναι τα φώτα ανοιχτά εκεί και τα παιδάκια δεν έχουν που να αθληθούν. Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι να συνεργαστείς, να βοηθηθούν όλοι στους χώρους που υπάρχουν, είναι γείτονας, ήδη μας βοηθάει, το βοηθάμε, πέσε το όπως θέλετε. Δεν θα πάμε να κάνουμε και ένα γήπεδο το οποίο θα είναι συμπυκνωμένο, handball, όλα μέσα, υπάρχουν. Θα απλωθεί ο Παναθηναϊκός. Αρκεί το πιο δύσκολο είναι αυτός ο άνθρωπος που θα θέλει να δει ο άνθρωπος, οι άνθρωποι, η ιδέα, η παρέα που θα θέλουν να δουν τα πρόσωπά τους σε μια εικόνα, σαν Άγιους. Να θέλουν να το κάνουν. Όλα τα άλλα γίνονται. Και το handball γίνεται και το rugby που θέλω εγώ. Βεβαίως. Θα μου κάνεις ένα. Μετά τα πάντα γίνονται. Ό,τι θέλεις. Τα πάντα γίνονται. Λοιπόν, άλλη ερωτησούλα. Ρίχτε, μάγκες, να πω εγώ κάτι που πρέπει να συμπληρώσουμε. Έτσι, δεν το ρωτάει ο κόσμος και μου είχε κινήσει την απορία. Που μπορεί να πει ο Κίμωνας και μπορεί να πει πολλά πράγματα για τις εμπορικές χρήσεις
Έτσι. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, ότι εκτός από τον αγωνιστικό χώρο και, και τα εισιτήρια, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα των εμπορικών χρήσεων. Βέβαια. Και να εξηγήσω και κάτι, ότι στη συγκεκριμένη θέση οι εμπορικές χρήσεις μπορούν να συγκριθούν μόνο με ένα εμπορικό κέντρο. Έτσι. Και όχι με μαγαζιά ενός. Και θα είναι του Παναθηναϊκού, και ήμουν να πες το αυτό γιατί είναι σημαντικό. Θα είναι του Παναθηναϊκού η εμπορική σχέση. Ακριβώς, θα είναι στον Παναθηναϊκό η εκμετάλλευση. Έτσι. Και στην περιοχή, δηλαδή πιο κοντά είναι η Ερμού, και μετά πηγαίνουμε να φτάσουμε στο Μαρούσι, ας πούμε, για να δούμε κάτι αντίστοιχο. Έτσι, δεν υπάρχει κάποιες εγκαταστάσεις αντίστοιχες που να έχουν τέτοιους χώρους. Μιλάμε για 7.000 τετραγωνικά εμπορικών χρήσεων σε δύο επίπεδα. Και εσωτερικά, πώς να το πω, προβλεφθέντα, να το πω έτσι, και εσωτερικά τοποθετημένα. Όχι σαν το έκτρωμα του Γρανίτσα και τα λοιπά, με το καρούμπαλο που έβγαινε έξω και τα λοιπά, και ξεχωριστό μολ και τα λοιπά. Ναι, εσωτερικά. Ναι, βεβαίως. Και αυτό που λέει ο Νίκος είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Όλα θα μπορεί να εκμεταλλεύεται ο Παναθηναϊκός. Προς όβλες του Παναθηναϊκού. Εντάξει, Μάκης δεν θα έχει σινεμά. Τι να κάνουμε, έχει σινεμά, δεν θα έχει σινεμά. Θα μπορούσαμε. Πάντα, δηλαδή το χόμπι αλλού, τι να κάνουμε. Μαρία, να απαντήσω σε μια ερώτηση που είναι κρίσιμη εδώ που διαβάζω, που στείλει ένας φίλος. Στο πού θα ανήκει το γήπεδο μετέπειτα. Είναι δεδομένο ότι θα ανήκει στον Ερασιτέχνη, έτσι, ο οποίος είναι σίγουρο ότι θα είναι και στο φορέα υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου. Ανεξάρτητα το ποιος επενδυτής θα μπει και με τι μερίδιο θα μπει. Έτσι είναι ξεκάθαρο. Διότι ιδιοκτήτης λεωφόρου, επαναλαμβάνω, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην το ξεχνάμε. Ιδιοκτήτης λεωφόρου είναι ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός. Κανένας άλλος. Έτσι, και όποιος θέλει, ας έρθει να το διεκδικήσει. Είτε λέγεται Δήμος Αθηνών, είτε λέγεται κύριος Καμίνης. Και επανέρχομαι, χωρίς να θέλω να γίνω κουραστικός, για πρώτη φορά δήμαρχος, εν ενεργεία δήμαρχος, αμφισβήτησε. Υπάρχει το έγγραφο στο site μας. Μπορεί ο κόσμος να μπει να το δει. Αμφισβήτησε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Παναθηναϊκού, της λεωφόρου. Για πρώτη φορά στην ιστορία. Έτσι. Πολλά γίνανε αυτή την τετραετία, πολλά εκτρώματα, όχι τετραετία, οχταετία, δεν ξέρω πώς έχουμε φτάσει πλέον από την απόλυτη τρέλα. Πολλά έχουν γίνει και ελπίζω ο κόσμος έχει δει, έχει μάθει, και στο συγκεκριμένο μικρό κόσμο μου, ας πέστε το όπως θέλετε, εδώ είναι η κάλπη, όταν θα είναι οι επόμενες, να πιστέψετε, να ψηφίσετε αυτό που πιστεύετε για καλύτερο. Πολλά έχουμε δει, και αν έχουμε δει. Επειδή, Μαρίνο, ο κόσμος ρωτάει για τις εκλογές, έτσι, τουλάχιστον ό,τι αφορά τις δημοτικές εκλογές, το πρόγραμμά μας δεν θα βασίζεται μόνο στο θέμα του γηπέδου του Παναθηναϊκού, έτσι. Θα υπάρξει μετά τις γιορτές ανακοίνωση πλήρωση προγράμματος που θα αφορά και τα 7 δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας με τις ανάγκες, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα καταρτήσουν το ψηφοδέλτιο, οι οποίοι έχουν εμπειρία από τοπική αυτοδιοίκηση και είναι άνθρωποι της γειτονιάς. Το σημαντικότερο είναι η γειτονιά. Έτσι. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει καμία σχέση ούτε με βουλή, ούτε με υπουργεία, ούτε τίποτα. Είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας, είναι τα προβλήματα της γειτονιάς. Και επειδή, δόξα τω Θεώ, η Αθήνα έχει πάρα πολλά, εμείς θέλουμε να επαναφέρουμε το θέμα στη γειτονιά. Να δώσουμε ζωντάνια στη γειτονιά. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα, ας πούμε, για το γήπεδο. Επαναλειτουργήσε η λεωφόρος φέτος και έχουν ανοίξει περίπου 30 καταστήματα γύρω από την περιοχή, γύρω από το γήπεδο. Καφετέρειες, σουβλατζίδικα, μικρές. Και θεωρώ δεδομένο ότι και τα ήδη υπάρχοντα καταστήματα έχουν ζωντανέψει. Είναι μεγάλη υπόθεση για τη γειτονιά. Έτσι. Και η ταλαιπωρία των σχολείων είναι πάρα, πάρα πολύ μικρή για ένα τόσο μεγάλο έργο. Πάρα πολύ μικρή. Μια επόμενη ερώτηση είναι κατά πόσο επηρεάζει το ποτάμι που περνάει κάτω από το γήπεδο. Ο Πινιός, ο Δούναβης. Λοιπόν, όχι, δεν υφίσταται το θέμα. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι το ποτάμι... Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Το ποτάμι αφενός δεν γυρίζει πίσω. Και αφετέρου, με τα έργα της Γαδά, με την κατασκευή της Γαδά, σταμάτησε κάπου εκεί. Έτσι. Χτύπησε τοίχο. Χτύπησε τοίχο, βρήκε τοίχο. Λοιπόν, και θέλω να πω και κάτι άλλο τώρα που μου δίνει ευκαιρία, για το μετρό, γιατί πολλοί ρωτάνε. Λοιπόν, το μετρό, καταρχήν έχουμε πάρει τις χαράξεις από την Αττικό μετρό. Το μετρό περνάει κάτω από την οδό Σούτσου και πηγαίνει προς το κέντρο κάτω. Τι δουλειά έχει να περνάει το μετρό 200 μέτρα πιο κάτω, το οποίο βρίσκεται επιπλέον και 35 μέτρα κάτω από το επίπεδο της λεωφόρου. Έτσι, το λέω γιατί πάρα πολλοί ρωτάνε. Εντάξει, και όχι, και αφελώς. Εντάξει. Ποτάμια, όλα αυτά. Ποτάμια, εντάξει. Όχι, το ξεκαθαρίζουμε, καλά κάνουν οι φίλοι ρωτάνε. Και άλλα, Αθήνα είμαστε. Βεβαίως. Μπορεί να πέσουμε και σε τίποτα κοκάλια πάνω παλιά. Επίσης, ό,τι και να βρούμε, ναι, να πω και κάτι άλλο, ας πούμε, και ποτάμι, και νερό να έβγαινε,
Βρισκόμαστε το 2014, η μηχανική κάνει θαύματα, ας πούμε, πλέον στην εποχή μας, για όνομα του Θεού, ας πούμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάποια έργα να κρατήσουμε το νερό και να γίνει κάποια στεγάνωση, για όνομα του Θεού. Να ρωτήσω κάτι. Για να γίνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού, έτσι, δηλαδή. Ποια μου ερώτηση έτσι τώρα που το πες. Η Γαδά πόσα μέτρα κάτω είναι, ξέρουμε. Το λες κάτω. Κάτω. Υπόγεια. Α, δεν το γνωρίζω. Και πάλι καλά. Πάλι καλά. Σίγουρα όμως θα έχει τα υπογειάκια της. Θα τα έχει τα υπογειάκια. Θα έχει υπογειάκια. Θα τα έχει τα υπογειάκια. 8 μέτρα, λίγο δύσκολο για παραπάνω την κόφη. Ναι. Εντάξει. Και πολύ μεγάλο ύψος, έτσι. Έτσι. Άρα πόσα μέτρα κάτω. Ίσως και λίγο παραπάνω από αυτό. Τέλος πάντων. Γι' αυτό λέμε. Που πρέπει. Όχι. Και ρώτησε και ένα φίλο χτες στην παρουσίαση, γιατί κάνατε τη 13, λέει, να είναι φάτσα με την. Φάτσα με την Αλεξάνδρα και να έχουμε να είμαστε σε απευθείας επαφή, λέει, με το μεγάλο εκεί το πολυτελεστήριο της Γαδά. Δεν ξέρει ότι ο φίλος εκεί, και το λέμε και στον κόσμο, ότι μεταφέρεται. Μεταφέρεται πάνω στο μεγάλο υπηρεσίες εκεί. Να το πούμε έτσι, αν ήταν η όχληση, αν ήταν η όχληση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για μια Κυριακή, για μια Τετάρτη, αν υποθέσουμε ότι είναι όχληση ο κόσμος, που πάνε να δει ένα αθλητικό γεγονός, πόσο όχληση είναι να ανεβοκατεβαίνουν, ρωτάω εγώ, ρωτάω όποιον απλό άνθρωπο είναι εδώ και δημότης, πόσο όχληση είναι για έναν άνθρωπο μένει εδώ 24 ώρες το 24ωρο να ανεβοκατεβαίνουν ομάδες μηχανών, να ανεβοκατεβαίνουν κλούβες, να ανεβοκατεβαίνουν περιπολικά και να είσαι σε μια κατάσταση ανά πάσα στιγμή ότι είναι Βαγδάτη. Εγώ δεν λέω ότι δεν κάνουν τη δουλειά του κτλ. Δεν μπλέκω σε αυτή τη φάση. Εγώ μπλέκω ότι μένοντας και στο κεντρικό κάποιες ώρες εδώ που είμαστε, νομίζουμε ότι είναι Βαγδάτη. 15 μηχανές ξαφνικά να τρέχουν, κλούβες να ανεβαίνουν, κλούβες να κατεβαίνουν. Υπάρχει περίπτωση να συγκριθεί αυτό το πράγμα με ένα αθλητικό γεγονός κάθε Τετάρτη και κάθε Κυριακή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κέρκυρα, τη Βέρεια, το Χαϊδάρι και το Νιου Τζέρσι για τους χαιρετισμούς. Νιου Τζέρσι, να είναι καλά. Κάποιος είχε πάει τώρα τελευταία. Στο Νιου Τζέρσι. Όχι, Αμερική κάποιος είχε πάει, δεν θυμάμαι. Κάποιος. Πού να το μάθουν εκεί, δεν έχουν. Είναι τεράστια. Εκεί τις βρίσκουν τις λύσεις. Τσαπ, κατευθείαν το μόλις σηκώνεται. Τέλος πάντων. Μία επόμενη ερώτηση είναι εάν η τοπική αγορά των αμπελοκήπων θα δει θετικά ένα γήπεδο με τόσες πολλές εμπορικές χρήσεις. Πολύ σοβαρή ερώτηση. Έχω και εγώ γνώμη εδώ σαν στο χώρο. Μια κουβέντα θα πω όσο και θα θες, πεις τα δικά σου. Καταρχήν, ήδη έχουμε μιλήσει με κάποιους ανθρώπους εδώ στην περιφέρεια. Θα μιλήσουμε και με το τοπικό σύλλογο. Δεν νομίζω ότι επηρεάζεται σε καμία περίπτωση η αγορά. Αντίθετα, θα ζωντανέψει όλη η περιοχή. Διότι και τα μαγαζιά τα οποία υπάρχουν είναι περισσότερο μαγαζιά γειτονιάς. Οι εμπορικές χρήσεις που θα έχει το συγκεκριμένο θα αφορούν περισσότερο πολυκαταστήματα και πιθανόν άλλες χρήσεις οι οποίες δεν θα επηρεάζουν. Αντίθετα, θα είναι σημείο συνάντησης και κυκλοφορίας του κόσμου. Να συνεχίσω εγώ στο συγκεκριμένο, και επειδή είμαι και στο χώρο, στον εμπορικό τομέα, γιατί άμα ρωτήσεις κάποιον για μυϊκούς τραυματισμούς, θα πρέπει να ρωτήσεις τον αθλίατρο, τέλος πάντων. Εγώ, επειδή είναι η δουλειά μου τέτοια, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Έτσι όπως έχει γίνει η Ελλάδα πλέον, αν παρατηρήσετε, 9 στα 10 μαγαζιά είναι φαγάδικα. Πράγμα το οποίο μια δημιουργία ενός γηπέδου δεν τα επηρεάζει στο ελάχιστο. Ήδη τα μεγάλα καταστήματα, και αυτό πρέπει να το σκεφτούν και να το, αν υπάρχει κάποιος αντίλογος, θα πρέπει να το βλέπανε πιο πριν. Τα μεγάλα καταστήματα λοιπόν έχουν μπει στην καρδιά της Αθήνας. Βλέπει Κηφισό, βλέπει Ρέντι, βλέπει Κηφισίας, βλέπει Μαρούσι, έχουν μπει στην καρδιά και έχουν αφανίσει τον εμπορικό κόσμο. Και ένα γήπεδο το οποίο θα έχει μέσα 10 εμπορικές χρήσεις για 3 μαγαζιά, 4 και 4 καφετέριες, όπως το πέταμε, το ξαναλέω, μόνο καλό θα είναι. Δεν είναι η κοινωνία μας, η κοινωνία και η εμπορική κοινωνία δεκαετία του 80, χωρίς πολυκαταστήματα και χωρίς τεράστιους χώρους, που θα πέσει σαν πέτρα σε λίμνη. Η δημιουργία ενός μεγάλου τέτοιου εμπορικού, να το πούμε έτσι, κέντρου. Όλα έχουν ισοπεδωθεί στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει ηθική τάξη καμία σε αυτό το θέμα. Οι μεγάλοι έχουν κλείσει τους μικρούς και μιλάω σαν γνώστης στο συγκεκριμένο. Άρα δεν έχουμε τίποτα να συζητάμε. Όλα είναι εκ του πονηρού ό,τι ακουστεί. Μόνο καλό θα κάνει, και αν θέλετε στο κάτω-κάτω ρωτήστε τους φίλους κάτω στη Διακελία, στην πλατεία Δελειολάνη και στα λοιπά, όταν δέχτησε και το γήπεδο εκεί, τι έχει γίνει. Και τώρα τι πάει να γίνει εκεί. Και μιλάω σαν γνώστη, το ξαναλέω, και δεν υπάρχει αντίλογο σε αυτό το θέμα. Άρα το ξεπερνάμε αυτό.
Ερωτησούλες έχουμε. Μια επόμενη ερώτηση είναι αν το κλειστό του μπάσκετ θα έχει πέταλο ή μόνο κεκρίδες στα άκρα. Είναι λίγο θεματάκι αυτό και σαν... Μας ρωτάνε αν στο γήπεδο του μπάσκετ θα υπάρχει πέταλο ή θα είναι μόνο οι κερκίδες. Πλαϊνές. Κοιτάξτε, έτσι όπως ήταν ο χώρος για να αναπτυχθεί και να γυρίσει, να συγκινηστρέψει ας πούμε, και να υπάρχουν πέταλα, απλά θα είναι μετά λίγο όπως και στο εσωτερικό του ποδοσφαιρικού γήπεδου. Ήθελε να υπάρχει μια ενότητα για να υπάρχει έτσι, φανταστείτε το πέταλο της Μπορούσια, ας πούμε. Έτσι, που είναι ένα μεγάλο πέταλο και έχει... Ναι. Είναι το γνωστό πέταλο των 20.000. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό θέλω να πετύχουν και στο ένα χώρο και στο κλειστό. Τώρα, για να γίνει πέταλο, θα γίνει πολύ μικρό. Μπορεί να γίνει και αυτό. Έτσι. Αλλά όπως ξαναείπα, είμαστε στην αρχή και όλα είναι υπό συζήτηση. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό, έτσι. Και να ρωτήσω κι εγώ, στο συγκεκριμένο κλειστό... γιατί κάποιοι το παρεμηνεύουν. Υπάρχει περίπτωση να μετικήσει ο μπασκετικός Παναθηναϊκός? Όχι, και να πω το εξής. Παιδιά, για να γίνει το μέγεθος του Παναθηναϊκού είναι για το ΆΚΑ. Και πολλές φορές έχετε δει ότι δεν φτάνει ούτε αυτό. Τιμωρίστρος. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Έχετε καταλάβει το μέγεθος του ΆΚΑ του κλειστού είναι σχεδόν όσο ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Όσο ένα μικρό ποδοσφαιρικό γήπεδο. Δεν θα μπορούσε να χωρέσει εκεί. Δηλαδή. Και να έχουμε 5-8.000 γήπεδο μπάσκετ για τον Παναθηναϊκό πάλι... με τα 6 αστέρια, δηλαδή τι συζητάμε. Εκεί θα είναι ο νέος τάφος. Ακριβώς. Θα είναι ο νέος τάφος, να μπορούμε να βλέπουμε... Νέος, σύγχρονος. Το βολεϊμα. Και βέβαια μιλάμε για 3.000 καθήμενους, έτσι. Ναι. Και ο τάφος αυτή τη στιγμή, δηλαδή, είναι πολύ πιθανό χωρά και... 1.200 ξέρω πόσο χωρά, εντάξει. Καθήμενος, ψυχούλα το ξέρει, ναι. Μπορεί να είναι και πιο λίγα. Ναι, λογική μπορεί να φτάσει και τα 4.500 άτομα, έτσι, άμα είναι... Άρα μην είναι και μεγάλος για τα δεδομένα. Όταν λέμε ότι θα έχει γυναικείο μπάσκετ, θα έχει, θέλουμε να πιστεύουμε, γυναικείο βόλιο και τα λοιπά, μην είναι και μεγάλος. Εντάξει, κάτι πήραν και εμένα τα αυτιά μου, ότι επειδή δεν έχει πέταλο και τα λοιπά, αυτά τα... Αυτό είναι, το ξαναλέω, είναι υποσυζήτηση και το δεν έχουμε κανένα θέμα. Α, το φτιάξουμε. Το φτιάχνουμε αυτό. Θα κάνουμε άλλο ένα με πέταλο. Μαρίνα, επειδή ρωτάνε πολλοί φίλοι για κάποια επαφή που διέρευσε σήμερα με Γιαννακόπουλο ή με Αλαφούζο κτλ., ότι έχει προγραμματιστεί, να πούμε το εξής. Εμείς καταρχήν σεβόμαστε ότι αυτή τη στιγμή η ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι σε μια διαδικασία. Έτσι. Οι δύο ισχυροί άντρες, το πω έτσι, της Παναθηναϊκής οικογένειας συζητάνε μεταξύ τους. Σε καμία περίπτωση δεν πάμε να μπερδέψουμε και να βάλουμε τρικλοποδία σε τέτοιες καταστάσεις. Δεν χαλάσει ο κόσμος για 15 και 20 μέρες και ένα μήνα μέχρι να λήξει αυτή η υπόθεση. Και θεωρείστε δεδομένο ότι μετέπειτα βεβαίως και θα γίνει επαφή. Είναι και υποχρέωση δική μας να παρουσιάσουμε το πλάνο. Αν και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει μια εικόνα, έτσι, του project, όχι στο 100% αλλά έχει μια εικόνα. Θεωρείστε δεδομένο όμως ότι όταν λήξει αυτή η υπόθεση, είναι προτεραιότητα βεβαίως και υποχρέωσή μας. Όπως το ίδιο θα γίνει και με τους υπόλοιπους. Βέβαια. Και φάνηκε κιόλας ότι όταν. Δεν υπάρχει γραμμή και απόφαση. Δεν γίνεται τίποτα. Ένα παράδειγμα. Είναι όπως το είπε ο Νίκος, οι άνθρωποι που θα χειρίζονται και θα χειριστούν τις τύχες του Παναθηναϊκού και έτσι όπως πρέπει να κάνουν και θεωρώ ότι πάμε καλά, τουλάχιστον από αυτές τις κινήσεις και από αυτά τα στεγανά που κρατούνται, πάμε καλά, δείχνουν σοβαρότητα. Και αμέσως μπήκε λίγο στον πάγο το θέμα της μικρής αναμόρφωση λεωφόρου. Αμέσως. Με το που υπάρχει ανακατοσούρα, έστω και αν αυτή τη στιγμή είναι καλό, με το που υπάρχει ανασφάλεια, με το που δεν υπάρχει κεφάλι και κοινή γλώσσα και ο άνθρωπος που να τα προχωράει σταθερά και με δυνατή και με πυγμή την ΠΑΕ σε συνέστημα με τα τέχνη, ανά πάση στιγμή μπορεί να έρθουν όλα τα πάνω κάτω. Παράδειγμα, μπήκε σε πάγο και καλά έκανε ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή. Σε πάγο τα 7 εκατομμύρια ευρώ τέλος πάντων που θα πάρουμε ή θα παίρναμε ή θα δούμε τι θα γίνει τέλος πάντων για την εξάπτωση λεωφόρου. Θέλει σταθερότητα με λίγα λόγια, άνθρωπο που να το θέλει και να προχωράει μπροστά. Αμέσως αρχίσανε και είναι σε κάποιες συνεννοήσεις τώρα για το τι μέλη γενέσαι για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και αμέσως νεκρώσαν όλα. Για να καταλάβετε. Λοιπόν. Επίσης,
Ναι, επίσης μας ρωτάνε αν θα γίνει μια εκδήλωση που θα μπορούσαν να δουν όλη τη... όλη αυτό το... Κοιτάξτε, παιδιά, προχθές την παρουσίαση ζήτησα και συγγνώμη, γιατί πραγματικά ήταν δεκάδες οι φίλοι του κινήματος και μέλη του κινήματος, οι οποίοι ήθελαν να είναι παρόντες στην συγκεκριμένη εκδήλωση. Δυστυχώς η χωρητικότητα της αίθουσας ήταν γύρω στα 250 με 300 άτομα. Ήταν γεμάτη, δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν όλο τον κόσμο. Βέβαια, για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσουμε και το αθλητικό site των Sports, το οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα μέσω live streaming. Από ό,τι μας ενημέρωσαν προχθές, περίπου τις 30.000 μοναδικοί χρήστες μπήκαν και παρακολούθησαν τη συγκεκριμένη παρουσίαση. Έχουμε κάποιες σκέψεις για κάποιες εκδηλώσεις στην περιφέρεια, σε κάποιες μεγάλες πόλεις. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή η προσπάθεια έχει και αντικειμενικά προβλήματα, όπως είναι και το οικονομικό, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Συγγνώμη, εγώ νομίζω υπάρχει σκέψη μήπως κάνουμε μια ανοιχτή παρουσίαση στον τάφο του Ινδού για τον κόσμο. Να παίζει το βίντεο και να. Μια εκδήλωση και να. Έτσι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει όταν ανέβεται άλλο ένα σκαλοπάτι στο γεγονός αυτό. Δηλαδή, η γνώμη μου είναι να γίνει όταν έχουμε κάτι ακόμα να πούμε. Κάτι ακόμα ευχάριστο. Έχουμε διάφορες ερωτήσεις, βλέπω εδώ από τους φίλους. Βεβαίως, δείχτε τις. Λοιπόν, πόσα τετραγωνικά θα είναι η εγκατάσταση ερασιτέχνη. Είπαμε 6.000 τετραγωνικά θα είναι η εγκατάσταση ερασιτέχνη και 3.000 τετραγωνικά το κλειστό μπάσκετ βόλι. Έτσι, δεν ακούγουμε. 3.000 τετραγωνικά το κλειστό μπάσκετ βόλι και 6.000 τετραγωνικά τα υπόλοιπες λοιπές εγκαταστάσεις. Εμπορικές χρήσεις, 7.000 τετραγωνικά. Από όπου προκύπτουν 30 εκατομμύρια, έχουν γίνει μελέτες, αλλά αυτή τη στιγμή γίνονται ακόμα πιο αναλυτικές. Έτσι, μια μελέτη οικονομοτεχνική. Πώς θα περνάνε τα παιδιά από το δρόμο. Ναι, έχουμε πει ότι... Πάντως όχι όπως περνάνε τώρα. Σίγουρα. Και καλό πιο προβλέπετε... μάγκα έχει περάσει το υπόγειο. Όποιος είναι μάγκας, ναι, είναι μάγκας, ας περάσει το υπόγειο. Λοιπόν, προβλέπεται αναμόρφωση και των υπόγειων διαβάσεων. Έτσι, μπράβο. Και μελλοντική κατασκευή πεζογέφυρας πάνω στην Αλεξάνδρα, σαν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Βέβαια θα μας χαλεί την όψη του κτηρίου, αλλά δεν πειράζει. Το υπόγειο μια χαρά είναι, αρκεί να είναι υπόγειο. Και θα φυλάστε, ναι, πιθανώς έχει κάποιους ανθρώπους που το φυλάνε και τα λοιπά, να περνάνε τα παιδιά με ασφάλεια. Έτσι. Είναι στη Γαδά απέναντι, προσέχετε τώρα εδώ, γιατί υπάρχει και το συναισθηματικό κομμάτι. Είναι απέναντι από τον Άριο Πάγο, είναι απέναντι από τη Γαδά και εγώ προκαλώ οποιονδήποτε να πάει να περάσει βράδυ από εκεί κάτω. Σας λέω ότι εκεί κάτω δεν περνάς ούτε με τάγκς. Χώρια από την Πόχα και από τα άτομα που είναι εκεί μέσα. Και είναι απέναντι από τη Γαδά και από τον Άριο Πάγο, παιδιά. Αν δεν ξέρετε γιατί μιλάμε, είναι ένας μεγάλος, ένα υπόγειο τούνελ, το οποίο έχει φάρδος γύρω στα 8 με 10 μέτρα, που άνετα μπορούν να περνάνε τα παιδάκια να πηγαίνουν σχολείο. Άνετα θα μπορούσε ο κόσμος να κατεβαίνει από κάτω και δεν περνάει κανείς. Αυτή τη στιγμή περνάνε από πάνω, κάνουν τον καμικάζι, τον Ταλιμπάν, για να περάσουν ανάμεσα από τα αμάξια όταν πηγαίνουν στον αγώνα. Και τις κανονικές ημέρες κάνεις το σταυρό σου για να περάσεις και βλέπεις κουστούμαρισμένους δικηγόρους πάνω στον Άριο Πάγο και τρέχουν με το τσαντάκι να τους πατήσουν τα αμάξια. Από κάτω δεν περνάνε. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Επίσης... Συγγνώμη, να πω κάτι. Κάποιος ρωτάει πόσο χωράει η 13, το πέταλο προφανώς, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν 4 θύρες. 8 με 8.500 άτομα. Και θα πω και κάτι άλλο, εκτός από τη λογική, ας πούμε, της Μπορούσια που είπαμε και τα λοιπά. Εντάξει, είναι 20.000. Με τον τρόπο που είναι κατασκευασμένο το κέλυφος, δεν ξέρω πώς γνωρίζουν τι έγινε στο κοπ, στο πέταλο της Λίβερπουλ. Τοποθετήθηκε για να εντείνει την ατμόσφαιρα, κάνανε ακριβώς αντίο πράγμα. Όλο μας εμάς το γήπεδο είναι έτσι, για να... Ηχητικά. Ηχητικά, ναι, να γίνεται η ανάκληση του ήχου και να γίνεται αυτό πολύ έντονος. Αν και δεν χρειαζόμαστε πολύ εμείς. Όχι, δεν χρειαζόμαστε, αλλά εντάξει, όσο να είναι, θα δώσει κάτι παραπάνω. Μία επόμενη ερώτηση είναι πόσες θέσεις εργασίες πιστεύετε ότι θα δοθούν κατά την εργασία. Είπαμε, λοιπόν, 2.000 θέσεις κατά την περίοδο της κατασκευής και άλλες τόσες σχεδόν μετά, κατά τη διάρκεια που θα χρησιμοποιείται και θα λειτουργεί το γήπεδο. Και εγκαταστάσεις, οι εμπορικές χρήσεις κλπ.
Παιδιά, την παρουσίαση έχει ανέβει στο YouTube. Στο κανάλι μας του Παναθηναϊκού Κινήματος. Στο κανάλι του Παναθηναϊκού Κινήματος. Έτσι. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές που μας στέλνουν όλοι. Για καλή επιτυχία. Και να έρθουν να τα πούνε από κοντά. Αυτό θέλω εγώ. Εκτός από την ευχή τους, θέλουμε και την παρουσία τους. Και στο γήπεδο και στο κίνημα παντού. Και αν χρειαστεί και στο δρόμο. Μπράβο. Μια χειραψία, ένα μπράβο Κίμω, ένα μπράβο Νίκο, μπράβο Τάδε, μπράβο Δίνα, μετράει όσο 50 μηνύματα. Αρένο, να πούμε εδώ ότι εκτός από το Γκίμωνα, τον Νίκο, τη Ρενάτα και τη Θεοδώρα, σε επίπεδο τουλάχιστον πολιτικού συμβουλίου υπάρχουν άλλα 15 παιδιά τα οποία έχουν δουλέψει για αυτή την προσπάθεια. Έτσι. Το κίνημα εκτός, δεν θέλω να πω τα ονόματά τους, περισσότεροι είναι γνωστοί, έτσι, προέρχονται και από τον οργανωμένο χώρο και η προσφορά τους είναι ανεκτήμητη. Επίσης εδώ να πούμε ότι σε κάποια άλλη εκπομπή θα μας ξανακαλέσεις. Εδώ με τη Ρενάτα να μιλήσουμε και λίγο για το κοινωνικό έργο του κινήματος, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, σε δύσκολες εποχές και για αυτά τα οποία προγραμματίζουμε και μέσα στις γιορτές. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το κοινωνικό έργο του κινήματος. Είχαμε κάνει κάποια σφινάκια πριν κάποιους μήνες, που ήταν εδώ ο Μάκης και το είχαμε αναπτύξει. Εννοείται ότι δεν το συζητάμε το δυνατά και πανθυνακά, όπως και άλλες εκπομπές εννοείται. Είναι μια φιλόξενη προσπάθεια που είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Στους επόμενους μήνες, αν έχουμε, που θα έχουμε, εννοείται ότι είσαστε ευπρόσδεκτοι. Είναι πολύ. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι κάτι το τυπικό. Πιο πολύ μετράει σαν δέσμευση ότι θα τα ξαναπούμε και θα έχουμε σε ειδικά, ένα άλλο. Ειδικά, μάλλον για το κοινωνικό έργο, πρέπει να γίνει μια ολόκληρη εκπομπή. Έτσι. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Και θα γίνει. Έτσι, πάρα πολλά πράγματα και προγραμματίζουμε να γίνουν ακόμη περισσότερα. Και ό,τι έχει γίνει, βέβαια, έχει γίνει και με τις συμπαράστασεις του κόσμου. Έτσι. Είτε αφορά ρούχα, συλλογή ρούχων, είτε αφορά συλλογή τροφίμων. Τα παραδείγματος χάρη τώρα ετοιμαζόμαστε την άλλη εβδομάδα. Πιθανόν θα επισκεφτούμε τις φυλακές ανηλίκων στην Αυλώνα να δούμε νέα παιδιά, έτσι, που κάπου παραστράτησαν και πολλά από αυτά είναι και αδέρφια μας, έτσι, να ξέρεις ότι είναι και Παναθηναϊκοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, δηλαδή μην το βλέπετε σαν το Πάγκι μόνο για αυτό το μεγάλο γεγονός που μπορεί να το κάνει και περισσότερο γνωστό, αν και δεν το νομίζω, όλοι ξέραν την παρουσία του. Πρέπει να το δει ο κόσμος και σαν, και μάλλον να δει συνολικά την προσπάθεια που κάνει. Και ο Παναθηναϊκός κόσμος εννοείται, γιατί σίγουρα δεν είμαστε ευχαριστοί όταν βγάζουμε ανακοίνωση μετά τα τύπου πολυτεχνείου που γίνανε με τον Ολυμπιακό, μετά από τις σφαγές, μετά από κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρούμε και κοινωνικά μη αποδεκτά. Σίγουρα δεν γινόμαστε ευχάριστοι, αλλά πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος ότι το Παναθηναϊκό κίνημα δεν είναι μόνο αυτό το μεγαλείωδες που τώρα παρουσίασε. Έτσι. Πρώτα ο Θεός στους επόμενους μήνες, εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε για αυτό το θέμα. Τώρα, ένα τελευταίο διάλειμμα, έτσι κι αλλιώς μία ώρα σερί το πιάσαμε. Δεν ξέρω αν καταλάβετε πώς πέρασε ο χρόνος. Μία ώρα σερί το πιάσαμε, βάζουμε ένα μικρό τραγουδάκι. Ό,τι οι ερωτήσεις που δεν έχουν ξαναεποθεί έχετε να πείτε. Τώρα είναι η ευκαιρία. Τις τελευταίες θα τις διαβάσουμε τώρα μόλις γυρίσουμε. Και προλαβαίνω να πω κάτι στα γρήγορα. Βέβαια, τι. Ότι εκτός από το YouTube και τη σελίδα του κινήματος στο Facebook, υπάρχει και το site, το οποίο το έχουμε φτιάξει με μεράκι. Είναι καινούριο, έχει βγει στον αέρα τώρα πριν 1,5 μήνα, όπου μπορεί οποιοδήποτε να γραφτεί στο newsletter του site και να ενημερώνεται για κάθε μας ανακοίνωση, για κάθε νέο. Έτσι είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Ένα διαλυματάκι για τα απαραίτητα του παφαπούφα και ξαναγυρνάμε. Θα βγαίνω με το χέρι μου στη τσέπη πριν γίνω πλούσιος με πλούτο αεριτζίδικο, πριν κρεμαστώ στο χι το ξύλινο ενός δέρμπι.
Ένα μαραδέσποτο πετάει πάνω απ' τα γήπεδα. Στο μπλε καπνός που βγαίνει απ' τα πρακτορία. Μια σκυλιόμενης κερκίδα στα επίπεδα. Ανεβαίνουν σαν αιώνια τιμωρία. Της φτώχειας θα πληρώσω το μερίδιο. Θα πω της εβδομάδας το αντίο. Θα γράψει ένας φίλος μου επικίδιο. Θα με κυλίξουνε σε μια σημαία δελτίο. Πνεύμα να δες φωτό πετάει πάνω απ' τα γήπεδα. Κι ο μπλε καπνός που βγαίνει απ' τα πρακτορία. Μια σκυλιόμενης κερκίδας στα επίπεδα. Θα ανεβαίνουν σαν αιώνια τιμωρία. Σ' αγαπώ. Στον δρόμο για τον φέγγον όρος ευελουστεί όσες κοιτές. Έτσι γαμάει λεωφόρος. Έτσι αγαπάνε οι ποιητές. Σας κοιτές. Έτσι γαμήλε ο φως. Έτσι αγαπάνε οι δίκες. Λοιπόν, συνεχίζουμε να τελειώσουμε δηλαδή.
Μία επόμενη ερώτηση. Βασικά δεν είναι μία, είναι αρκετές. Μας ρωτάνε αρκετοί φίλοι και από την Αθήνα αλλά και από την περιφέρεια. Τι θα γίνει στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου? Τι θα γίνει? Θα τους ρωτήσω εγώ. Τώρα ρωτάει και ένας άλλος φίλος. Κατά σύμπτωση, αυτό διαβάζω τώρα. Λέει: Γεια χαρά, μάγκες. Και στα παιδιά από το Πάνκι, κάποιος που ζει στην επαρχία, πώς μπορεί να στηρίξει το Πάνκι στις δημοτικές εκλογές, έτσι ώστε να μπει εν τέλει στο Δήμο Αθηναίων? Θα πρέπει να μεταφέρει τα εκλογικά του δικαιώματα κτλ. Κτλ. Παιδιά, στις δημοτικές εκλογές ψηφίζουμε στους Δήμους μας. Έτσι, εκεί που είμαστε και γραμμένοι. Τώρα, αν κάποιος από τα παιδιά έχει διεύθυνση στην Αθήνα, προφανώς και μπορεί να κάνει μεταδημότευση. Αν μπείτε στο site της, του κινήματος, έχουμε και λεπτομέρειες. Είναι μια απλή διαδικασία πλέον μέσω των. Το κέντρο εξυπηρέτησης μέσω των ΚΕΠ. Τώρα, σε ό,τι αφορά γενικότερα για τις δημοτικές εκλογές και για Αθήνα και για περιφέρεια, σε ό,τι αφορά το Δήμο Αθηνών, θα υπάρχει συνδυασμός του κινήματος, έτσι, πλήρης συνδυασμός και πλήρες πρόγραμμα. Σε ό,τι αφορά την περιφέρεια, έχουμε πει ότι όπου υπάρχουν παιδιά δικά μας που θέλουν να είναι υποψήφοι με κάποιους ανεξάρτητους συνδυασμούς, και το λέω ανεξάρτητους εννοώ μη κομματικούς συνδυασμούς, και θέλουν να εκπροσωπήσουν το κίνημα, που ήδη υπάρχουν, ήδη υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον από ό,τι έχουμε συζητήσει στην Πάτρα, στην Κρήτη, στην Ορεστιάδα, στην Άρτα. Υπάρχουν περιοχές που ήδη υπάρχουν παιδιά τα οποία θέλουν να είναι υποψήφοι ως δημοτικοί σύμβουλοι σε κάποιο συνδυασμό, είτε γιατί είναι κάποιος γνωστός τους, είτε γιατί είναι Παναθηναϊκός, τέλος πάντων γιατί στηρίζει Παναθηναϊκά και όμορφα. Εκεί λοιπόν μπορεί να έρθει σε επαφή με το κίνημα, να συζητήσει μαζί μας και να πάρει έτσι εισαγωγικά, ας το πούμε, το χρήσμα του να είναι υποψήφιος στο συγκεκριμένο συνδυασμό. Σε ό,τι αφορά την Αθήνα, είπαμε ότι μετά τις γιορτές θα έχουμε επίσημες ανακοινώσεις και σε ό,τι αφορά το πρόγραμμά μας και τα υπόλοιπα. Να απαντήσω εγώ σε κάτι, γιατί κάποιος ο φίλος ρωτάει για το συντελεστή δόμησης. Όχι, δεν θα αλλάξει. Λέει. Είμαστε πολύ, πολύ πιο κάτω από τον. Κάτι που λέει για 3 προς 1 και τα λοιπά. Ναι, είναι 3, δηλαδή στο κόμμα 38,5 στρεμάτων. Να σα τα πω και ακριβώς, εμείς με σχεδόν 115.000 θα μπορούσαμε να χτίσουμε 115.000 τετραγωνικά και εμείς θα έχουμε 44.000. Καταλαβαίνετε μάλιστα πόσο πιο κάτω είμαστε. Είμαστε το 1-10, αν δεν πατούμε. Για κυκλοφορία αυτός ο μύθος. Μα πώς θα διάσουμε τους συντελεστές δόμησης κτλ. Κυκλοφορεί γενικά. Είμαστε καθόλου ανώμημοι. Στο Πόπολο. Στον Κοσμάκι. Καταρχήν, καλησπέρα στους φίλους μας, τον Σπύρο από Πειραιά. Έτσι. Να μην ξεχνάμε και χρόνια πολλά. Και να μην ξεχνάμε ότι ο Πειραιάς έχει πολλούς Παναθηναϊκούς. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Έτσι. Εδώ ρωτάει ένας φίλος, συγγνώμη λέει που ξαναρωτάω, απλά μου έχει κλείσει σύνδεση. Εφόσον αυτή η χώρα καταραίει, γίνεται να βρεθούν 75 εκατομμύρια τηλεφόρο μας? Θέλω μια απάντηση από το Πάνκι. Βεβαίως και μπορούν να βρεθούν. Γιατί τα 75 εκατομμύρια μιλάμε για ένα project. Μιλάμε για μια τεράστια επένδυση. Δεν το συζητάμε καν. Δεν είναι το ποσό. Το ποσό φαίνεται μεγάλο λόγω των εποχών και της οικονομικής δυσχέρειας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Θεωρείστε δεδομένο ότι υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι και λεφτά έχουν και ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε κάτι το οποίο θα τους αποφέρει κέρδη. Και να σας πω και κάτι, μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, έτσι, μαγαζί γωνία. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι μπορεί να γίνει απόσβεση σε 3-4 χρόνια. Μόνο από τις εμπορικές χρήσεις. 35.000 διαρκείας θα θυμίσω πριν 4-5 χρόνια. 35.000 διαρκείας. Έτσι, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Τα λέει όλα. Έτσι. Και ας είναι και πριν 4 χρόνια. Και, και κάτι άλλο. Καταραίει, αλλά τα κοράκια έχουν πιάσει θέση από πάνω. Άρα, ό,τι καταραίει, πάνε και το βεβηλώνουν οι άλλοι. Μαρίνα, μου δίνεις αφορμή να πω κάτι γενικότερο για το κίνημα. Ότι ένας από τους λόγους που ιδρύθηκε το κίνημα είναι διότι αυτή η ομάδα δεν κατάλαβε ποτέ τη δύναμή της και τη δυναμική της. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια σε όλα τα κέντρα εξουσίας ο Παναθηναϊκός είναι ανυπόλυπτος. Και όταν λέμε ανυπόλυπτος, το εννοούμε. Ξέρεις ότι έχω περάσει από το Δήμο της Αθήνας, έτσι, και έβλεπα μικρά σωματεία με ελάχιστη ιστορία, μηδενική ιστορία, να ζητάνε και να παίρνουν πράγματα που ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να τα ζητήσει. Και έφτανε ο Παναθηναϊκός σε σημείο να εκλιπαρεί για μια διαδρομή κολύμβησης, για ένα ανοιχτό γηπεδάκι. Εκεί κατάντησε ο Παναθηναϊκός, δυστυχώς. Αυτό ήταν ένας και ένας από τους λόγους που τα παιδιά που πρωτοξεκίνησαν το κίνημα. Μπήκανε σε αυτή τη διαδικασία. Ο Παναθηναϊκός έχει τεράστια δύναμη. Και ίσως είναι η ευκαιρία αυτή τη στιγμή να τη δείξουμε. Παντού. Έτσι. Και κάποιος φίλος ρωτάει πώς εξασφαλίσουμε το γήπεδο μόλις γκρεμιστεί το παλιό. Γι' αυτό χρησιμοποίησαμε το παράδειγμα της Μπιλμπάου, του νέου γήπεδου του Σαμαμές. Και να προσθέσω και στον Ταλούθ ήταν έτσι. Σε ενημερώνω. Okay. Απλά της Μπιλμπάου ήταν σε παρόμοιο κόπεδο κιόλας. Μεσολαβούσε δρόμος και είχε γίνει και στρέψη 90 μοιρών.
χτίζουμε, μεταφέρονται τα σχολεία, η διαδικασία είναι μεταφέρουμε τα σχολεία. Ξεκινάει να χτίζεται το μισό γήπεδο, ολοκληρώνεται, συνεχίζουμε να παίζουμε στο υπάρχον, στο σημερινό, και συνέχεια ολοκληρώνεται. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε κατοχυρώνουμε το έργο. Να έχουμε το μισό γήπεδο σηκωμένο κτλ. Έτσι. Ρωτάει ένας φίλος ποια είναι η ιδεολογία και η κατεύθυνση του που έχει το Πάνκι, αριστερά ή δεξιά. Αδερφέ, νομίζω απήντησα νωρίτερα ότι καταρχήν εμείς πάνω απ' όλα είμαστε Παναθηναϊκοί. Δεν μας χωρίζουν ούτε δεξιές ούτε αριστερές κατευθύνσεις. Και σε μια εποχή τώρα τι να ανοίξουμε κουβέντα για ιδεολογίες. Για ποιες ιδεολογίες θα συζητήσουμε? Τα προβλήματα είναι πραγματικά για όλους. Να μιλήσουμε για ενεργεία, 50% στους νέους. Τι να πεις του άλλου, είσαι αριστερός ή δεξιός? 50% ενεργία έχει αυτή η χώρα αυτή τη στιγμή. Ειδικά στις μικρότερες ηλικίες. Και γύρω στο 30%, αν είναι 30%, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ υψηλότερο, έτσι, και στις μεγαλύτερες. Εμείς μιλάμε Παναθηναϊκά. Απλά τυχαίνει να έχουμε και άποψη για όλα τα άλλα ζητήματα. Γιατί εκτός από Παναθηναϊκοί είμαστε άνθρωποι, είμαστε και πολίτες αυτή τη χώρα. Έτσι έχουμε τις δουλειές μας, έχουμε δουλέψει, έχουμε πονέσει, έχουμε διπλανούς και φίλους που είναι άνεργοι. Έτσι. Σπίτια που έχουν κλείσει, επιχειρήσεις που έχουν κλείσει ή που περνάνε μεγάλη κρίση. Και αυτά είναι τα ρεθίσματα που μας κάνει να συμμετέχουμε. Έτσι. Πολιτικά είναι πραγματικά μια κυβωτώση του ΝΟΕ. Πολιτικά. Παραμάτω. Αν περιμένεις. Μας ενώνει το τρεφίλι. Μπράβο, ένα λεωφοριάκι σαν τη φωλιά του κούκου, το έργο, αν το έχετε δει. 30 τρελοί με τα δικά τους, αλλά ποτέ με έναν ίδιο στόχο, με μια ίδια τρέλα. Και πιστεύτε με. Και υπάρχουν μέσα και άνθρωποι με ιδεολογίες για ιδεολογίες και δεν έχουν έρθει ποτέ στο προσκήνιο, γιατί όταν ασχολούμαστε με το Πάνκι, ασχολούμαστε και γενικά και σαν μέλη, το μόνο μας νοιάζει είναι το καλό του Παναθηναϊκού. Έτσι είναι. Και ανακοινώσεις μας στο site τα λένε όλα. Αν μπει κάποιος να τις διαβάσει, αξίζει τον κόπο και να δει ότι έχουμε πάρει θέση σε πολλά και σημαντικά πολιτικά θέματα. Έτσι. Πολύ ωραία. Τελειώσαν οι ερωτήσεις. Έχουμε άλλες. Γιατί άμα θέλετε σας βάζω. Εγώ καθόμαστε εδώ μέχρι την επόμενη. Παιδιά, όσο θέλετε. Γιατί εντάξει, κάπου. Εμείς είμαστε εδώ για να απαντήσουμε πραγματικά σε ό,τι θέλετε. Παιδιά, ρωτάει ένας φίλος εδώ, μέχρι να γίνει το νέο γήπεδο θα γίνει αναβάθμιση στο παλιό με τα 7 εκατομμύρια του Σγουρού. Καταρχήν ρωτάτε κάτι που αφορά την ΠΑΕ, έτσι, δεν αφορά το κίνημα. Παρ' όλα αυτά το κίνημα έχει πάρει θέση και σε αυτό και έχει βγάλει ανακοίνωση και είναι υπέρ. Έτσι, δεν είναι, απλά είναι μια προσωρινή λύση. Ακόμα και 22.000 δεν είναι η χωρητικότητα που αρμόζει στο σύλλογο και ειδικά σε ένα γήπεδο χωρίς εμπορικές χρήσεις. Καλώς έκανε ο κ. Γουρός και τα έδωσε και καλώς έκανε και η ΠΑΕ τα απεδέχθη. Πάντα βέβαια με φορέα τον Εραστέχνη, έτσι. Να μην ξεχνάμε ότι τα λεφτά τα έχει ζητήσει ο Εραστέχνης. Γι' αυτό βλέπετε ότι τα βήματα δεν είναι αμέσως του Παναθηναϊκού. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με το Παναθηναϊκό κίνημα. Έχουν να κάνουν να σταθεροποιηθεί η διοίκηση. Να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια που λέω κι εγώ. Να πάρει τις αποφάσεις της, οι οποίες είναι θετικές όσον αφορά την μερική ανάπλαση της λεωφόρου και μαζί να δούμε και ποια μορφή θα έχει τότε η διοίκηση, ποιος θα είναι δηλαδή με λίγα λόγια ο διοκτήτης, αυτός που θα τρέχει τον Παναθηναϊκό μας και από εκεί και πέρα να δούμε πώς προχωράμε. Έχει κάποια βήματα τα οποία δεν ορίζονται μόνο από το Παναθηναϊκό κίνημα. Πιστεύω το καταλαβαίνει και ένα παιδάκι 10 χρονών. Και Μαρίνο, μην ξεχνάμε τον Εραστέχνη. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, επανέρχομαι, γιατί είναι η μάνα του λόγου και να μην το λέμε μόνο, έτσι να το εννοούμε. Να γραφτούν μέλη όσοι μπορούν, αντιλαμβάνομαι την οικονομική δυσκολία του κόσμου, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και εσύ το ξέρεις ότι έχουμε πολλά παιδιά, ενεργά μέλη του κινήματος, που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, έτσι, σε πάρα πολλά τμήματα και με πάρα πολύ δυνατά αποτελέσματα. Και είναι μόνο η αρχή. Έτσι. Και δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι αν η διοίκηση ήταν στην προπερασμένη, ο Εραστέχνης και η διοίκηση του Εραστέχνη ήταν στην προπερασμένη της μορφή, αυτή τη στιγμή υπήρχε σοβαρή περίπτωση με τους εχθρούς που είχε ο Παναθηναϊκός εναντίον όλων και ορκισμένος εχθρός όλων, από ό,τι φαίνεται, κάτι δαιμονισμένο εναντίον μας, μπορεί αυτή τη στιγμή να είχαμε ένα καρεκλάκι στο σπίτι μας και η λεωφόρο να ήταν μπετά, ρηγμένα και χώματα. Έτσι. Αν είμαστε στην προπερασμένη πρωτοδικίου και πρώην
Προέδρων κτλ. Και επαναλαμβάνω ότι το θέμα της λεωφόρου δεν έχει λήξει. Υπάρχει μια παράταση, μια πενταετία, ήδη έχουμε διανύσει τον 1,5 χρόνο και πρέπει σε αυτό το διάστημα να υπάρξουν εξελίξεις. Πρέπει να γίνει το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στη φυσική του έδρα. Διαφορετικά θα κλαίμε πάνω από τα συντρίμια της λεωφόρου. Έτσι, δυστυχώς. Ωραία. Ένας φίλος ρωτάει εδώ για πράσινους δήμους, προφανώς εννοεί Παναθηναϊκούς δήμους εκτός από το Δήμο της Αθήνας κτλ. Ισχύει αυτό που είπα και πριν. Όπου υπάρχει ενδιαφέρον, παιδιά και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έρχονται σε επαφή με εμάς και συνεννοούμαστε και κάνουμε μια κοινή προσπάθεια και σε μικρότερους δήμους. Δεν το συζητάμε καν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μην ξεχάσουμε και τις ευρωεκλογές, έτσι, γιατί προηγουμένως αναφερθήκαμε μόνο στις δημοτικές. Το κίνημα θα κατέβει και σε ευρωεκλογές. Και ο λόγος δεν είναι ότι θέλει απλά να μπει στην Ευρωβουλή, έτσι, να εκλέξει η Ευρωβουλευτή. Αυτά έχουμε ξεκαθαρίσει εξ αρχής και είναι και βάση του καταστατικού μας. Ο λόγος για τη συμμετοχή μας σε ευρωεκλογές είναι ένας σχηματικός. Τα λεφτά τα οποία θα υπάρξουν, αν και εφόσον υπάρξουν με το ποσοστό που θα πιάσουμε σε ευρωεκλογές, θα διατεθούν στο 100% στον Αεραστέχνη Παναθηναϊκό. Όταν λέμε 100%, 100%. Όπως θα τα πάρουμε, θα δοθούν στον Αεραστέχνη. Αυτό δεν το έχει πολύ καταλάβει ο κόσμος, ο απλός κόσμος. Πίστεψε με, Νίκο, δεν το έχει πολύ καταλάβει. Μαρίνο, και απλός κόσμος, να το ξανακούσει, να το ξανακάνουμε λίγο. Ο απλός κόσμος καλά κάνει και να σου πω κάτι. Ο κόσμος ορισμένα πράγματα τα βλέπει και λίγο περίεργα. Σου λέει τι μου λένε αυτοί τώρα. Ακούει για λεφτά, ακούει για έτσι κτλ. Κοίταξε να δεις. Εμείς που γνωριζόμαστε μεταξύ μας και με τα παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή στη διοίκηση του Ραστέχνη και με τα παιδιά που είναι στο φορέα, όλα αυτά τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Έτσι, το κίνημα θα κατέβει σε ευρωεκλογές και ο μοναδικός του σκοπός είναι να πιάσει αυτό το 1,5%, να πάρει τη χρηματοδότηση και τα λεφτά να διατεθούν στο 100% στον Ερασιτέχνη. Είναι ξεκάθαρο. Έτσι, και με πλήρη διαφάνεια. Αυτά δεν είναι μυστικά. Δεν είναι μυστικά, αλλά δεν τα ξέρουν. Έτσι. Ακόμα και ευρωβουλευτή να εκλέξουμε, που εγώ το πιστεύω ότι η δυναμική του κινήματος και του κόσμου του Παναθηναϊκού, γιατί το κίνημα είναι ο κόσμος του Παναθηναϊκού, έτσι. Δεν είναι κάτι περισσότερο. Λοιπόν, ακόμα και ευρωβουλευτή να εκλέξουμε και τα λεφτά τα οποία θα παίρνει ο ευρωβουλευτής θα δίνονται και αυτά. Στον Αεραστέχνη Παναθηναϊκό. Εννοείται. Αυτά είναι ξεκαθαρισμένα. Απλώς δεν μπορεί να το πιάσει. Είναι τόσο μεγάλο το όραμα και τόσο υψηλός ο στόχος και τόσο ευγενικός και μεγάλος που δεν μπορεί να το πιάσει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός Έλληνας με τα προβλήματά του. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Φίλε, το ίδιο πιστεύανε και πριν. Προβλήματα το ίδιο πιστεύανε και πριν γίνει η παρουσίαση. Και υπήρχαν και άνθρωποι δικοί μας, έτσι για μιλάμε ξεκάθαρα. Υπήρχαν και άνθρωποι δικοί μας, οι οποίοι δεν μπορούσαν να φανταστούν το πόσο σοβαρή δουλειά έχει γίνει με αυτό το project. Έτσι. Όχι το αμφισβητούσαν κακοπροαίρετα, απλά το μυαλό τους δεν μπορούσε να πάει σε αυτό που είδαν. Ναι. Και βλέπετε και την ανταπόκριση που έχει εκτός από τον κόσμο, ακόμα και εφημερίδες και τα site κτλ. Εσύ πιστεύετε ότι αν μας είχαν βρει λάθος, δεν θα μας είχαν κρεμάσει τα μανταλάκια? Είναι ξεκάθαρο. Απλά η δουλειά και του κείμωνα ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτό και καθυστέρησε κιόλας, έτσι. Έχει καλύψει όλες οι εκκρεμότητες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μπορούσαμε να το παρουσιάσουμε πριν 3-4 μήνες και να είχαμε 3-4-5 αδυναμίες. Θέλαμε να καλύψουμε και αυτές τις αδυναμίες. Για να μην βρεθεί κάποιος, ενώ ξέρεις. Καλοπροαίρετος. Τους καλοπροαίρετους. Ναι. Αυτούς που λέγαμε πριν, που να το φτιάξεις, θα σου λένε δεν το φτιάξες, ξέρεις. Λοιπόν, αυτοί που είναι στη μοναξιά τους, παιδί μου, αυτοί οι 5-6 εκεί πέρα. Λοιπόν, να μην βρεθεί να πει το παραμικρό. Αν και αυτούς πρέπει να τους περνάμε από πάνω. Έτσι πιστεύω εγώ. Δεν πρέπει ούτε καν να ασχολούμαστε. Έτσι νομίζω. Λοιπόν, Κιμωνά, έχεις κάτι άλλο να πεις? Γιατί είμαστε στα όρια μας σαν εκπομπή. Α, κάποιος φίλος. Οτιδήποτε το λες, μην. Τι. Λοιπόν, γιατί σε αυτές τις φωτεινές επιφάνειες που είναι στην όψη λίγο του γηπέδου, έτσι γίνει μια πεζοδρόμηση από 2.000 πλάκες μπετού, οι οποίες στα πρότυπα ξένων γηπέδων που γίνονται κάποιοι τείχοι και αγοράζουν κάποια τούβλα και γράφει ο καθένας το όνομά του έναντι κάποιου ποσού κτλ. Στην όψη του κτηρίου γίνει πεζοδρόμηση με 2.000 πλάκες μπετού, οι οποίες θα μπορεί να τις αγοράσει κάποιος και να, για 1, 2, 3, 4, 5 χρόνια ας πούμε, και να γίνει και αυτό σημαντικό έσοδο για την ομάδα. Και πολύ εντυπωσιακό γιατί το βράδυ φωτίζονται. Πολύ ωραίες λεπτομέρειες αυτές. Έτσι, μια έξτρα λεπτομέρεια δεν έχει ξαναϋποθεί αυτό. Καλό είναι να ακούγονται και, όλα. Κύμωνα, συγγνώμη, πες όμως για μια ακόμα φορά. Πού μπορεί να δει ο κόσμος όλο το βιντεάκι? Έτσι είναι πολύ σημαντικό. Ό,τι παρουσιάζει. Στο YouTube, στο κανάλι μας του Παναθηναϊκού Κινήματος.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση ήδη. Να ξέρετε ότι ακούγεται και η εκπομπή τις επόμενες ημέρες. Ανεβαίνει. Να είναι καλά κάποιοι φίλοι που βοηθάνε όσο μπορούν. Ακούγεται. Σαν αποφώνηση, έτσι δεν είναι, πρέπει να τελειώνουν κάποια στιγμή. Σαν αποφώνηση, εγώ εκτός ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αμέσως επόμενες εβδομάδες ή μήνες, τέλος πάντων. Συγγνώμη λίγο, Κίμωνα. Και για τα θέματα της κοινωνικής προσφοράς και όλα τα άλλα, τα περί Παναθηναϊκού κινήματος, θέλω να πιστεύω ότι θα είμαι εδώ, να έχουμε υγεία και να είμαστε εδώ και το ίδιο πάθος και την ίδια φλόγα, να πούμε για ακόμα, μάλλον να πραγματοποιείτε κομμάτι-κομμάτι και να σας έχω εδώ και να τα λέμε για τα βήματα που γίνονται και για το όραμα και για το όνειρο το οποίο θα συντελείτε και θα παίρνει σάρκα και ωστά. 6 μήνες, 1 χρόνο, 1,5 χρόνο, να είμαστε εδώ, να έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό. Αυτή είναι η δικιά μου πραγματική ευχή που κάνω. Να ευχηθούμε καλές γιορτές και να πούμε ότι αυτό που είπαμε και προχθές στην παρουσίαση, ότι η ιστορία γράφεται από τους παρόντες και ότι ενωμένοι, το τονίζω, το υπογραμμίζω, ενωμένοι δεν μας χωρίζει τίποτα, ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και θα τα καταφέρουμε. Πολύ ωραία. Θέλω να πω, πάλι ρωτάει κάποιος φίλος για τον Υγρό Στίβο. Έχουμε κάνει πρόβλεψη για όλα τα τμήματα, το ξαναλέω. Απλά κρατάμε και κάτι για τη συνέχεια. Μην είσαι τόσο ανυπόμονη. Είμαστε στην αρχή ακόμα. Okay. Και πάμε δυνατά. Εγώ αυτό θέλω να πω στον κόσμο. Πινελιέ σίγουρα θα πούμε. Λοιπόν. Στα αστέρια θέλω γήπεδο, έτσι. Αυτό δεν το προλάβες. Αυτό δεν το προλάβες. Το Σάββατο, δυνατά. Δεν το προλάβες. Πολύ δυνατά το Σάββατο. Έπρεπε κάτι να προσθέσεις. Θα το φτιάξουμε γι' αυτό. Θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, καλό σας βράδυ, μάγκες. Δυνατά και Παναθηναϊκά. Καλή νύχτα, παιδιά. Ευχαριστούμε το Παναθηναϊκό Κίνημα που ήταν παρέα μας. Τα ξαναλέμε την παράλληλη Πέμπτη και την άλλη Πέμπτη έχει με τους Μακαμπέους μέσα. Αύριο θα έχει μπασκετικό κανονικά, αν δεν κάνω λάθος. Δυνατά και Παναθηναϊκά. Καλό βράδυ, μάγκες, και τα ξαναλέμε. Γεια σας.